Ρε φίλε. Ρε Γιώργο Ιταλό, πού να διαβαστεί αυτό το μήνυμα τώρα. Δε, εντάξει, είναι μηνυματάρα, δεν υπάρχει. Είναι μηνυματάρα, αλλά δεν διαβάζεται με τίποτα. Αλλά έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα θα το επιχειρήσω, αν και SMS-ικά μας ξεπαρθενιάζει και υποκλεινόμαστε βαθιά και ο Παπαδόπουλας και εγώ και ο Τσαλτίδης που δεν είναι ακόμη εδώ και ο Χρήστος Κιώσης που είναι και σήμερα μαζί μας, θα κάνει τα παλικά του συντέξτε κονσόλου του καρδιάς μας, ο DJ Κίος, στον Ρωμανίστα, γιατί το μήνυμά του μας περιμένει εδώ και περίπου 5 λεπτά. Υπάρχει μήνυμα για μας, υπάρχει SMS-ικό ξεπαρθένιασμα στην εβδομάδα για την εκπομπή, γιατί πιο νωρίς είναι του Κωστή, από τον Ρωμανίστα από την Δυτική Αττική. Δηλαδή, πληκτρολόγησε FM, άφησε κενό, έγραψε το μήνυμά του και το απόστειλε, για να μην πω το ξαπόστειλε, στο 54526. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, μόνο που δεν ξέρω αν ο Χρήστος Κιώσης έχει βρει έτοιμο το κομμάτι. Το βρήκε, πάμε. Το μήνυμα του Ρωμανίστα. Καλημέρες. Μάριε, τα έσπασαν οι BFMV. Από δύο τακτικό λέξο, Bullet for my Valentine. Παρόλο που έπαιξαν αρκετό υλικό από το τελευταίο τους άλμπουμ, το Gravity, τα παλιότερα κομμάτια τους μας αποζημίωσαν και με το παραπάνω, Ρωμανίστα, αφιερωμένο σε σένα, Your Betrayer. Κάνει όμως ένα λάθος, Μάριο, Ρωμανίστα. Ναι, δεν περιμένω τη Μαριλίζα εγώ. Πάμε, ναι, Παναγιώτη. Κάνει ένα λάθος, Ρωμανίστα. Τι έκανε, γιατί. Γιατί αναφέρεται στο συγκρότημα, ρε παιδί μου, και ναι. Τι αναφέρεται σε μένα. Βλέπει Μάριο. Α, ναι. Γιατί εγώ το έχω με τη μουσική, κατάλαβε. Ναι. Γιατί ρε φίλε στο Παπαδόπουλο, δεν κατάλαβα. Ναι. Όχι, Ρωμανίστα, είσαι πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάρα πολύ. Α, και δεν τη βλέπω έτσι πώς βρέχει. Ακόμα να σε γνώσουμε. Παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μαντρουγκάντα θέλατε. Μαντρουγκάντα θέλετε. Πάρτε Νορβηγία στη μάπα. Νορβηγία, πάρτο. Γιατί ο καιρός άλλαξε όταν ο Παύλος από το Principal Ιωαννίδης υποδέχθηκε στην πόλη μας τους Μαντρουγκάντα. Μα δεν δίνουμε τίποτα έτσι. Θα δώσουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου τώρα. Θα δώσουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Σοβαρά. Δεν κάνω πλάκα. Θα χρειαστεί. Ο νικητής θα χρειαστεί σε κανένα μήνα. Αυτό θέλατε. Ήρθε η μπάντα από τον Ευρωπαϊκό Βορρά. Οι οποίοι Μαντρουγκάντα μέσα στην ημέρα. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να βγάλουν ευχαριστήρια ανακοίνωση σε έναν Έλληνα. Σε ποιον? Το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Πρόσεξε λιγάκι. Θα σου δώσουμε δύο ευκαιρίες. Θα βάλουμε κάτι ποδοσφαιρικό. Η Μαντρουγκάντα μέσα στην ημέρα λογικά μπορεί και να τους προλάβουμε, δηλαδή μέχρι τις 12 παρα 20 παρα 10 παρα 5 μέσα στην εκπομπή θα βγάλουν ανακοίνωση για έναν Έλληνα. Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας? Πανεύκολο, Μάριο. Το έπαθλο είναι ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως από τα Opticon Express. Αν δεν το γνωρίζεις αυτό, σου δίνουμε μία ακόμη ευκαιρία. Γιώργος Λικουρόπουλος περιγράφει τον αγώνα Παναθηναϊκός 1908, Άρης 1914, που έληξε με σκορ 2-0 υπέρ του Τριφυλιού. Πόσες φορές χρησιμοποίησε την λέξη άχαρο σε δύο γέννη, όχι μόνο σε ένα, σε δύο γέννη, για να αποδώσει την ατμόσφαιρα στο καλλιπλάστικο? Μέχρι 5 φορές ή πάνω από 5? Over 5, 2 φράγκα. Μέχρι 5 ή πάνω από 5. Απαντάς σε ένα από τα δύο σωστά μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως νέας εσοδείας από τα Opticon Express, τα οποία μας στηρίζουν εδώ και σχεδόν 3 χρόνια και Los Liberistas και μεταφέρθηκαν μετά στο πρωινό. Καλημερίζουμε Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης και όλο το επιτελείο τους. Αν τελειώνει, βάλε κάτι από Μαντρουγκάντα. Βάλε, πώς τους αρέσει ένα ρεσί. Strange Color Blue. Strange Color Blue. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, να πω τώρα ότι... Ναι. Πάω να απομείνω τα βραβεία Fair Play. Ναι. Αγαμένε, αγαμένε, έλα μέσα. Έλα μέσα, ρε. Όποτε είναι για αυτούς είναι. Τρεις φορές ζητήλαμε Αθήνα, 10 γκολ έφαγες. Άντε, έλα από εδώ. Έλα μέσα. Αθήνα, έλα. Σε φιλανθρωπικό μου στο πανόραμα του Σάββατο. Α, μάλιστα. Περίμενε, περίμενε. Τι έχει γίνει Σάββατο με τον Τζαλτίδη? Στέκομαι, ξεκινάνε οι Bullet. Είμαι στα μέσα του δεύτερου κομματιού. Είναι, συγγνώμη. Έρχεται ένα τύπο δίπλα μου. Τον κοιτάω. Αγκαλιά, κακό, Άλεξ Σίλβερ. Άντε. Κάτσε καλά.
Αμερικανάκι δεν υπάρχει, άστο. Έτσι δεν πάω. Βερμούδα φαρδιά, μπες κάτω από το γόνατο. Μακριμάνικο πετροπλημένο, γεμάτο βαμβακερό. Α, κάτσε α, καλά, α, σάπιο α, μήλο. Αμερικανάκι. Μου λέει, θες να πάμε μπροστά, λέει είναι Τσαλτίδης. Για τα πρώτα τρία δεύτερα. Το πίστεψα. Πάει αυτό, τελειώνει το live. Να το Λουκα live. Βγαίνω, πηγαίνω, παίρνω τον μπουφάν μου. Εννοείται στην καρταρόμπα δεν περιμένω τη σειρά. Περιμέναμε 800 πιτσερικάδες. Πάω εγώ και πάω, ντύνομαι. Περνάει ένας τύπος, ένα παλικάρι. Ασλαμά, Τσαλτίδη μπροστά, είδες. Κι άλλος. Άλλος. Λέω συγγνώμη. Στο λόγο μου. Στο ρκίζω. Δύο δηλαδή. Λέω συγγνώμη. Παιδιά. Λέω τι γίνεται. Λέω, κάτσε. Τι καλός που είναι. Μην το πω το πρωί τη Δευτέρα και ακούει η μητέρα του. Και πει τι έγινε, α, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μου μίλησαν στους Bullet. Σε όλους. Κάποιοι από αυτούς ακούν την εκπομπή. Γνώρισα τον ΑΟΚ μια ζωή. Ναι, ΑΟΚ Καβάλα μια ναι, ζωή. ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. ΠΑΟΚ, αυτό. ΠΑΟΚ, ναι. Ρε εσύ, άλλο φαντάζεσαι, άλλο. Δεν θες να γνωρίζεις. Φανταστικό. Ναι. Τυπάκι, κάτσε καλά. Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν θες. Μυθοποιείς αυτό που λες, ρε παιδί. Πόσα κιλά ζυγίζει. 11. Εγώ φανταζόμουν κανέναν άνθρωπο, κανέναν. Δεν ξέρω, αυτό δεν είχε τίποτα για μουσικά. Ναι. Κανένα, ξέρεις, λαϊκό. Ναι. Εντάξει, ξέρεις, παιδί μου, Βέρτι, τέτοιο. Φόλα headbanger, άρρωστο headbanger. Ναι. Πόσο ζυγίζει. 56 κιλά. Πιστεύω μαζί με τα ρούχα, με τίποτα, ναι, πάνω από 21. Και ετοιμό τη καβάλα. Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία, έτσι θα το λέμε. Και ετοιμό. Σε αρσενική εκδοχή. Ναι, σε αρσενική εκδοχή. Έτσι είναι τόσο όλο. Άντε, ρε, σώπα. Όλο τόσο έτσι. Άντε. Όπω. Και όλο. Και metal άρρωστο. Και metal άρρωστο. Άκουσα που έδινε λέει προσκλήσει εσύ. Είχα πάρει εισιτήριο. Και άλλα παιδιά. Έπαιξε. Πρέπει να τα δίνουμε λίγο πιο μπροστά. Λε. Ναι. Εσύ τα κάνει. Για τέτοια live παραμονή. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη. Η ναι. Nerdy Dead Festival είναι την 15-19 Απριλίου. Ξεκινά, είναι τώρα κάπου ναι. Θα είμαστε. Ναι, θα είμαστε. Ωραία. Λογικά δίνουμε και προσκλήσεις. Καλό ξεκίνημα. Ξεκινάει το Nerdy Festival, έτσι. 4 μέρες ή 5, ρε. 4 σίγουρα. 5 είναι. 4 είναι σίγουρα. 17 με 22. Μόνο με μουσικά ντοκιμαντέρ. Ναι. Ναι. Μόνο μουσικά ντοκιμαντέρ. Τίποτε άλλο. Strange Color Blue. Ναι. Λοιπόν, δώσε λίγο ή αυτό ανάσα... να βάλεις να κάνεις σε μίξη, ρε παιδί, μια και μυρίζει πάρα πολύ σήμερα άνοιξη. Να βάλεις. Thunder, σαν να μπαίνει η άνοιξη. Thunder. Έτσι θα πάει. Αλλά που ζητάς πολλά από τους ηχολήπτες, φίλε, πλέον. Και βλέπεις ότι κοιτάς τα μάτια. Βέβαια. Επίσης, να καλημερίσω τους γονείς που με στοικότητα περίμεναν τα παιδιά τους, κάποιοι γονείς, έξω από το live των Bullet from Valentine. Γιατί περιμέναν τα να παιδιά είναι καλά, για τα να είναι καλά. Πολύ πιτσιρίκια ρε. Δεν μπορούσα να πάρω ένα ταξάκι. Πρέπει στο 1 τρίτο τον μπροστινό, ναι, μέσα στο όρος ηλικίας να ήταν 19. Αγωνείς είναι αυτή. Στο άλλο 22. Αγωνείς είναι αυτή. Και στο άλλο καλά που ήμουν εγώ, ο Άλεξ Σίρβερ και 5-6 άλλοι. Και ήταν. Πράγμα, να έχει παίξει πάω. Ρε φίλε, πλέον το πήρα απόφαση. Τώρα στρώνεται. Είναι βήμα, είναι ένα μεγάλο βήμα. Τώρα στρώνεται. Ένα μεγάλο βήμα για την ανθρωπότητα, ένα τεράστιο βήμα στα μάτια. Τώρα στρώνεται. Η πιο εύκολη ερώτηση. Ποιο έσχος αγόρι μου γλυκό. Ποιο έσχος αγόρι μου γλυκό. Κάτσε να τα πούμε εδώ σαν άνθρωπος. Μην παίρνω βγαίνεις. Κάτσε επιτέλους. Έχει την τηλεόραση, ασλαμή. Και γιατί να κάνω, φίλε. Εμείς φταίμε, κυριούλη. Εγώ τους βλέπω με στοικότητα. Ναι. Χίλια μπράβο στον Γιώργο τον Δόνη. Θα σωθεί, θα σωθεί. Δόνης, διπλό τώρα μεργοτέλη. Διπλό μεργοτέλη. Χίλια μπράβο στον Γιώργο Δόνη. Τι έκανε. Που στην αθλητική Κυριακή, ναι, σε μία αποστροφή των λόγων του, ναι, και σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου του Γιώργου του Μακρύ. Γιώργος είναι ο Μακρύς. Ο Γιαννιώτης, ο δημοσιογράφος, ναι, που συμπαθέσει το παιδί. Τι είπε? Για το έργο του Πέδρο Μαρτίνς, ναι, απάντησε ο Γιώργος Δόνης. Mm. Νομίζω ότι αν δούμε τη στατιστική, ο Ολυμπιακός κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Μπράβο, του φύγει το απλά μάρος. Η πορεία του ΠΑΟΚ δεν είναι φυσιολογική. Να, μουσική Χρήστο. Γιατί φεύγει το που λέει. Color Δόνης. Καλύφθηκες. Ναι. Καλύφθηκε ο Τσαλτίδης, φεύγει για αυτή την εβδομάδα. Κατάλαβες τι εννοεί ο Δόνης. Ή είσαι χαζός. Ή είστε χαζοί μάλλον. Τι χαζοί είμαστε. Κατάλαβες πολύ καλά. Πολύ πριν ότι κάποια στιγμή θέλω να δω Δόνη τα βίζα στον Άρη. Κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Σε παραδέχομαι. Κάποια στιγμή. Ναι. Σε παραδέχομαι. Ναι. Σε παραδέχομαι. Μετά από 10 χρόνια. Πριν πάει στην Αγγλία. Τι εννοεί ο Δόνης. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει 40 σερινίκες, ρε φίλε, στο παρελθόν. Τι να κάνουμε. Όντως δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό. Φέτος είναι τρομερός, κατάλαβες. Είπε κι άλλο ο Δόνης ότι εγώ αν είμαι παίκτης του ποδοσφαιριστής Λαμίας, θα συνέχισε να παίζω. Δεν έκανε λάθος ο Μάτους δηλαδή, συνέχισε να παίζει. Την άμυνα, ναι, να κάνει άμυνα. Να κάνει άμυνα, ναι, ναι, ναι. Δεν είπαμε όλα αυτά.
Συνέχισε, έλα, πες μας. Έλα, παλικάρι, μια που θέτεις το θέμα. Εδώ δεν fair play δεν σημαίνει όλο στην ευκαρπία που έπαιζε με 5 παίκτες. Η άποψή μου εμένα είναι ότι με τέτοιες ομάδες όπως η Λαμία που όλο πέφτουν και κάνουν και ράν, δεν πρέπει να παίξει fair play. Τώρα θες να μιλήσουμε από κάτω. Είναι άλλο αυτό και άλλο όμως να λες όταν το κάνει ο ΠΑΟΚ να λες είναι σωστό και όταν το κάνουν να λες αλητία. Θέλω να είμαι δίκαιος. Η εικόνα, την εικόνα την έχεις δει εξ ολοκλήρου με τον 50 γκολ. Γιατί ο Πέλκας κάνει fair play. Ο παίκτης σηκώνεται την ώρα που σουτάρει ο Ενρίκε. Τι λέει. Ή εκεί την ώρα ή όταν έχεις σκοράρει. Ο Πέλκας κάνει fair play. Οι παίκτες της Λαμίας σταματάνε. Είναι χαζί που σταματάνε. Δεν πρέπει. Φυσικά δεν πρέπει. Ο Μάτος κάνει αυτό που κάνει και στο παιχνίδι του. Πολύ καλά. Παίζει με τον ίδιο τρόπο, παίζει και πολύ στο παιχνίδι του. Χωρίς να σέβεται τον αντίπαλο. Ερώτηση. Fair play τι σημαίνει, αγόρι μου γλυκό. Μια ερώτηση. Τι σημαίνει. Εγώ είμαι υπέρ του σε αυτό το κομμάτι. Αλλά μην μας τον βγάζετε ότι είναι fair play. Σημαίνει σημαίνει ευγενής άμυνα. Αυτή είναι η απόφαση. Δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο. Φυσικά. Έτσι. Και στη ζωή. Να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν λέμε για fair play. Είναι foul. Ναι, φάουλ υπάρχει. Αν πεις αυτό, θα το δεχτώ. Καλά. Να σου πω. Fair play ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο. Ισχύει παντού στη ζωή, έτσι. Άρα ισχύει και στο πόλο. Δηλαδή, αν πάθει κάποιο κράμπα, ρε φίλε. Έτσι. Ή κάνει ότι παθαίνει κράμπα. Σταματάει ο πολίτη, θα το έχει τίποτε. Ή αν τρέχω φλυδιασμό, ρε φίλε, στο μπάσκετ. Βγαίνονται φλυδιασμό. Οι καημένοι σατούρ, ρε φίλε, κράμπες παθαίνανε. Δεν θυμάσαι. Τα ξέχασε. Τόσο ξεκάθαρη ερμηνεία. Γελάκι είναι. Τα ξέχασε, ρε. Εγώ δεν αντέχω πλέον. Συγγνώμη, ρε φίλε. Φούρδες που γελάνε. Βγαίνει στο παλέτε σπόρ φλυδιασμό με τον Έσπερο. Με 62-49 το σπόρ. Και κάνει ότι ο άλλο την κλειστράει. Αυτό που είπε ο Σούπερ 3, το αλλάζω. Το αλλάζω. Δεν είναι το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Γράψτε το. Δεν είναι. Είναι το πρωτάθλημα των Μπουργών. Φίλε, τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Το πρωτάθλημα. Τώρα αρχίζουν τα γλέντια. Άλλε τρει εβδομάδε. Κάθε εβδομάδα και ένα τίτλο. Κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα και ένα. Και ένα τίτλο. Κάθε εβδομάδα και ένα τίτλο. Πια πα με λίγο, συγγνώμη, εσύ, γιατί λίγο με τα παρασκήνια του μπάσκετ λίγο ασχολείσαι. Ο Παναγιώτη με τον μπάσκετ. Όχι παρασκήνια. 38 πόντου δύο φορά χάσαμε. Δεν επιτρέπεται στον Πάο να παίζει άμυνα. Αντρε, χαμένο κορμί. Χαμένε. Σένα λέω, όχι τον Τσαλτίδη, ρε. Χαμένε. Το κατάλαβα. Αντε, κοίτα να ανέβει κατηγορία γιατί. Θα δω. Εσύ τρώσει 3-4 γκολ, είναι συστημένο. 89-51, ρε Χρήστο. Δεν παίζει άμυνα ο Πάο. 40 και βγαίνει το over 35. Νύχτα ντροπή. Νύχτα ντροπή. Ο Αρούλης, λοιπόν, σήμερα. Ο Αρούλης που λένε. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για βόλεϊ. Το ψάρα! Δες το ψάρα, ρε! Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για βόλεϊ. Βάγε τον προπονητή πάλι. Ήθεσα να μιλήσουμε. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού βόλεϊ. Θες να ξεκινήσουμε μήπως από τα παιδάκια. Χρήστο, Καλαμπούρι 3-1. Θες να ξεκινήσουμε τα παιδάκια. Στο ΠΑΟΚ 24 βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ψάρα πάει. Θες να ξεκινήσουμε τα παιδάκια μήπως. 23 εκατομμύρια μπάτζετ και εγώ παίζω, δεν έχω στολή να βάλω. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Εσύ, τι χάνει ο αρχηγός σου στο 2-0. Τι χάνει. 2-0 ήταν, αλλά δεν ήταν 0-0. Τι χάνει. Χρήστο, δε τι χάνει ο αρχηγός του Άρεος στο 2-0. Δες το. Δεν έχω δει το μάτς. Μπράβο στα παιδιά και τον δύο. Μπράβο και στους δύο. Τσιρίκια είναι. Καταπληκτικός ο πιτσερικάς στο σκόρερ του ΠΑΟ. Τα δύο έβαλα αυτός. Το ένα που έχουν άξει άλλο πολύ. Πώς λέει το παιδί. Κούτσιος, Κούτσιος. Ο ΠΑΟΚ όμως έχει φίλες στις ακαδημίες του να μπάτζει 3 εκατομμύρια και ο Άρης έχει ένα μπάτζει 3 χιλιάρικα. Ναι, ρε, εντάξει. Το ότι παίζει τον τελικό ένας με 3 εκατομμύρια και άλλος με 3 χιλιάρικα, κάτι ειδικά, λέει. Και δείχνει την αριανή ψυχή. Και ειδικά όταν μιλάμε για παιδάκια, φίλε, ούτε πλάκα θέλω να κάνω. Μια χαρά, εντάξει, μια παιδάκια χαρά, είναι. Παιδιά. Μπράβο και τα λοιπά. Ναι. Βέβαια, σου πήρε ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον βάλε τον γκολ. Τουλάχιστον, να σου πω. Κάπα 16. Τουλάχιστον σου φύγε. Έγραψε next big thing γιατί το πήρε ο Ολυμπιακός. Τουλάχιστον σου φύγε. Σου φύγε αυτό το τέτοιο. Σέργιος, κάπως έτσι. Τουλάχιστον του φύγε το άγος. Σκόραρε σε τελικό, ρε. Ειλικρινά, αυτό είναι unfair. Αυτό είναι unfair. Αυτό είναι unfair. Για μένα. Εγώ τέτοιο έχω ξανασκοράρει και το έχω πάρει. Αυτό είναι unfair. Όχι, άντερ 19, άντερ 17. Σκόραρε και στους εφήβους. Όχι απλά σκόραρε. Όχι απλά σκόραρε στους εφήβους. Γιατί μου κουλάζεις το δάχτυλο. Είναι δημοσιογραφία αυτή. Αλλά αυτό δεν το είπες. Βλέπεις πόσο κυριούλης είναι. Δεν το είπες, Κότα. Κότα. Έφηβη. Και το αυγό. Και το αυγό. Την Τετάρτη στον ποινιό την Κυριακή είναι οι τελευταίες μπουρμπουλίτρες που βγάζετε, να ξέρεις. Όπως έλεγε, πάντα 5.000. Όπως έλεγε, δεν πας στη Λάρισα. Πάνε ρε, όπως πήγες στην Ξάνθη. Πάνε στη Λάρισα. Μην προκαλεί τον κόσμο. Μην προκαλεί τον κόσμο. Πάνε στη Λάρισα. Εκεί είναι ο περήφανος Θεσσαλός όμως. Πού να πας. Πού να πας στον Κούγια να πεις να πάρεις τον κόσμο. Σταμάτα, γιατί εσένα η εμπειρία σου από τη Λάρισα είναι άλλη. Μην θυμηθείς και τον Ολυμπιακό Συρακλής. Μέσα από τις Μάρκες βγαίνει ο Ολυμπιακός. Μην μιλάς. Πάνε, μόνο στην Ξάνθη πας. Δεν δίνουν εισιτήρια.
Πάει να πάρει, γιατί. Αν δώσει ο Ακούγια, θα κάνω πάρτι τίτλου μέσα στο Αλκαζάρ. Ούτε στον Πανετολικό. Πάρτι τίτλου. Ούτε στον Πανετολικό έδωσαν. Γιατί πήγε. Γιατί ήταν πιο μακριά. Κοκοκό στον Κούγια. Όσο πιο μακριά, τόσο καλύτερο. Κοκοκούγια. 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 Πού να πα. Πού να πα τη μεγάλη έλευση αρίνα. Θα δούμε, θα δούμε. Δεν πανηλάρισε. Στον ποινιό βγαίνουν οι τελευταίε σα μπουρμπουλίθρε. Τελειώνει. Πονάς, αγόρι μου! Πονάς. Σταματάμε την αποχή. Η Monster θα πάω σε αυτό κάτι μου στέλνει μήνυμα. Δεν κάνω πλάκα. Ναι. Ότι μάθαμε σε αυτό μπορεί να πάνε στο μάτσο αυτό. Γιατί δεν μαθαίνει. Τι μία μαθαίνει για την Ξάδη, την άλλη στον Αγρίο. Την άλλη στον Αγρίο. Σε μήνυμα εψέ στη μαρμίτα. Αχ, αμέλε τώρα στη μαρμίτα και στην. Έγκυρος. Δεν μου το στείλετε. Ασφάλισμα Εναριτόπουλο. Να διαβάσουμε κανένα χορηγό. Πληρώνουν οι κυριούλιδε. Και πληρώνουν, λέω ΠΑΟΚ. Και λέμε διαγωνισμό μετά. Επειδή το αυτοκίνητο είναι πολύτιμο, ασφάλισμα Εναριτόπουλο, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απέτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στι προσωπικέ ανάγκε. Πληροφορίε, information δηλαδή. Στο margaritopoulos.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνία 2310-911-701. Λέω τον διαγωνισμό και μετά λε διαλόγου. Εντάξει, μην ξεχνά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ράσο Opticon Express. Την Πέμπτη ανοίγει ο καιρό. Μάλλον ανοίγει μόνο για μία μέρα, για την Πέμπτη βασικά. Πρόσεξε. Ή μα λε για ποιον Έλληνα θα βγάλουν εντό των επόμενων 5 ωρών ανακοίνωση η Μαντρουγάδα. Ευχαριστήρια ανακοίνωση η Νορβηγή Μαντρουγκάδα. Δεν το ξέρει αυτό. Πόσε φορέ ο Γιώργο Λικουρόπουλο, ο sportcaster που ήταν υποφορτισμένο με την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκός Άρης το απόγευμα του Σαββάτου στο Καλλιπλάστικο, έτσι, τον βουπού τη Αθήνα, χρησιμοποίησε την λέξη άχαρο, παύλα άχαρη, για να αποδώσει την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ. Έω και 5 φορέ ή πάνω από 5. Μέχρι 5 φορές ή πάνω από 5. Απαντάς σε ένα από τα δύο σωστά, FM και ενώ με το ονοματεπώνυμό σου, αποστολή στο 54526 και μπαίνει στην κλήρωση. Το μήνυμα του γραμμοφύλακα το προσφέρει Dialog. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ψάχνεις δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Βέρεια. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα. Επιπλέον προνόμια. Πληρωμένες διακοπές. Ρεπό σε αργίες. Μήνυματα γραμμοφύλακα. Όχι, συγγνώμη. Μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα. Τρεις εβδομάδες εκπαίδευση. Πληρωμένη. Περισσότερο στο dialog.gr. Λέει ο θαλαμοφύλακας πριν καν ξεκινήσει η εκπομπή, να μας κουνάει το δάχτυλο για fair play ο Ασλαμάς, που πριν 10 χρόνια κάψαμε 80 ευρώ πετρέλαιο για να βγάζουμε τα γέρικα πτώματά τους που έπεφταν ανά 2 λεπτά, ξέρω, λαμπάδα στον Ίβιτς, γιατί αν δεν κερδίζαμε θα έφευγε ο Σάντος και θα διαλυόταν ο ΠΑΟΚ. 10 χρόνια είδες βλακίες. Κάνεις λάθος. Όχι ο Ίβιτς. Σάντος. Όχι ο Ίβιτς. Ο Παμπορίδης, το πουλέν σου από το Κιλκής, που έχει τώρα ακαδημίες στις οποίες έχει άκρη ο ΠΑΟΚ. Ο Παμπορίδης, λες για εκείνη τη φέρα το βράδυ, από τις πιο αλήτικες διαιτησίες των τελευταίων 30 ετών στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πες και ένα ευχαριστώ στον Τάσο τον Κατσαμπή, που εκείνο το βράδυ το θυμούνται όλοι οι Ηρακλειδείς και μου λέει μόνο εσύ το λες Ασλαμή, τι κάνει... Με τον Σέρχιο Κονσεϊσάο. Τι κάνει ο Κατσαμπής ο Τάσος. Λεσόφυλλα. Έχει φέρει το Παμπορίδη σε πολύ δύσκολη θέση. Πάει να τον αποβάλει. Και... Γιατί βλέπει όλη η κοινωνία. Σου λέει τώρα τι κάνεις. Και λέει ο Κατσαμπής όχι. Και τρέχει ο Τάσος, ο αρχηγός μου. Τάσο ψυχάρα για πάντα πάω κάρα. Και συγκρατεί και τραβάει τον Κονσεϊσάο. Και με κολάρα. Μιλάς για εκείνο το ματς. Δεν τρέπεσε λιγάκι ο θαλαμοφύλακα. Καθόλου, ούτε καν κοκκινίζει. Που μπροστά μου από το sports bar, το έχω πει στον Παναγιώτη, τον ένα τον ξέρει. Πάνε να φύγουνε τρεις παοξίδες 40-45 για να φάνε τον Κονσεϊσάο. Μπαίνει το γκολ και λένε οι δύο δεν πάμε. Και ο σοφός ο άλλος, ο μάγκας που βλέπει μπάλα λέει. Τώρα θα πάμε. Τώρα είναι να πάμε. Εμείς πήγαμε στο αεροδρόμιο τότε που φάγαμε 4, που αποκλειστήκαμε. Ποιο φάγαμε. Τώρα είναι να πάμε από τον Ακράτητο. Πω, τι τώρα είναι από τον Ακράτητο. Τι νύχτα ήταν εκείνη, ρε φίλε. Πήγα αεροδρόμιο, δεν άντεξα. Πρώτη φορά ζωή μου. Πρώτη φορά. Ακράτητο ή τέτοιο ρε εσύ. Ή... Δεν θυμάμαι. Όχι. Είναι ή Ακράτητο ή άλλη ομάδα από Αλφαρε. Από τη φυλή. Ή Θρασίβολο ή Ακράτητο. Ένα από τα δύο. Τέσσερα, που, τρία, τέσσερα. Που παίζει ο Ρόκας σε αυτούς. Ναι. Ο Ρόκας. Αποκλεισμός. Ο Ξανθός. Ναι, ναι. Oh, ξέρω. Κύριο Ζαγοράκης στο αεροδρόμιο σας λέει. Ναι. Αφήστε τους μη. Ο Ζαγοράκης. Σου λέει τι να κάνουμε, το χάλι μας αυτό είναι. Αφινιασμένη. Γι' αυτό σου λέω πιο μεγάλος πρόεδρος. Ήταν να διαλυθείς τρεις φορές. Την αλητεία του Παμπορίδη, θαλαμοφύλακα και στον γκολ είναι δώρο ποιου. Θυμάσαι. Πρώην παίκτη.
της Μίλαν και της Chelsea. Το θυμάσαι? Break. Ποιος είναι, ας το στείλει κάποιος μάγκας. Παοξής ή Ηρακλειδέας ή Αριανός. Break. Ποιος κάνει το δώρο στον Ίβιτς? Περνάει η αλλαγή για να κρατήσει 9 λεπτά και κάνει την κάβα στο κέντρο και φεύγει ο Ίβιτς. Ποιος? Πρώην παίκτης της Μίλαν και της Chelsea. Για να δω λιγάκι τι ξέρετε. Break. Παιδιά, επιστροφή εδώ στο στούντιο, Τρόικα, κανονικά με Τσαλτίδη, με Παπαδόπουλο, το φίλο με τον Μπλε Αμάξι, με Χριστοκιός και φυσικά με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Λατρεμένος αλαμοφύλακας που λένε μου, έτσι, δεν σχολιάζω, αλλά είναι τα μηνύματά του, είναι πρόκληση. Μήνυμα από Ναυτάκη, ο παδό του Άρεος. Καλημέρα Πάνο και Μάριε. Ο Χρήστος είναι ρε φίλε. Η ντροπή της πόλης, 300 άτομα στο συλλαλητήριο και 25.000, το λέει κάπως αλλιώς, δεν το διαβάζω, Σούζα στον Ιβάν, ουστ, το Ναυτάκι. Ναυτάκι, γιατί να είσαι καλά. Δεν κατάλαβα. Σου λέει. Τι αυτό... σύνδεσμοι το οργάνωσαν αυτό. Αποτυχία. Κοίταξε πάνω. Δεν περίμενε ότι θα είναι αποτυχία. Περίμενε το λιγότερο. Όχι. Όχι. Περίμενα το λιγότερο 5.000 κόσμο. Το λιγότερο. Τρελός, ρε. Το λιγότερο 5. Εγώ έλεγα αν είναι πάνω από 300 θα έκανα τούμπες. Εσύ. Εγώ έτσι πιστεύω. Έλα, μωρέ, όλοι λέγανε τώρα. Άσε ρε Μάριε τώρα. 3 με 5.000 κόσμο λέγανε τώρα. Έλα τώρα. 3 με 5 θα μαζευόντουσαν φίλοι να κάνουν όλοι οι σύνδεσμοι. Άσε τώρα. Δεν κατεβαίνει ο κόσμο, ρε Μάριε τώρα. Μην λέμε χαζά. Μην λέμε χαζά. Εντάξει, έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με αυτό. Η δουλειά πάει εκεί, τέλος. Η δουλειά πάει εκεί. Παιδιά, τρέχει ένας διαγωνισμός. Δεν έχουμε ακόμη καμία σωστή απάντηση. Σας δίνουμε δύο ευκαιρίες. Δύο ευκαιρίες, έτσι, με έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Ιωράσιο Οπτικών Εξπρές. Για ποιον Έλληνα θα βγάλουν μέσα στο επόμενο τρίωρο ανακοίνωση η Νορβηγή Μαντρουγκάδα, οι οποίοι μάζεψαν 8.500 κόσμο το βράδυ της Παρασκευής στο παλατάκι του Δικεφάλου του Βορρά, θα έχω να το λέω ότι ήμουν μέσα στα τρία μεγαλύτερα, στα τρία ουσιαστικά sold out που έχουν γίνει στο παλατάκι. Άντε, ρε, χαμέ. Ο Ασλαμής ήταν μέσα. Ένα, στο ευρωπαϊκό Final Four του Ηρακλέους. Τσίπα, δεν έχεις πάνω, πήγες στο Βόλιο. Δύο, στους Prodigy. Και τρία, στους Μαντρουγκάδα. Μάλλον δεν βλέπεις μπάσκετ. Στα τρία μεγαλύτερα πλήθη που μαζεύτηκαν ποτέ στο παλατάκι, ο Ασλαμής ήταν μέσα. Θα τόσει κρεμασμένο παράσημο στο στήθος του. Καλά, κάτσε να έρθω το φέτος Καφτατζόγλιο του χρόνου τέλος πάντων και να δεις το Καφτατζόγλιο γεμάτο επιτέλους μετά από 37 χρόνια. Καλημερίζουμε και Σίφι Γουίζαρντ, ο οποίος πραγματικά με διασκέδασε το βράδυ της Παρασκευής. Σίφι, να είσαι καλά, δεν υπάρχεις. Έλα, έλα να δεις, λέει, στην κάμερα, έλα να δεις την οθόνη. Και μου δείχνει το live πανοραμικά με την κάμερα που έχει. Λέει, εδώ δες, εδώ δες. 8.500 κόσμο απολαμβάνει την κλάψα. Έλα να το δεις. Δεν υπάρχει αυτό. Παιδιά, απίθανο κυλικείο ο ΠΑΟΚ στο παλατάκι. Ναι, ναι, είναι οργανωμένο. Απίθανο κυλικείο. Τέτοιο hot dog χωριάτικο ψητό έχω να φάω από χωριό αρχές του 80. Ή από κανένα νησί μέσα του 80. Απίστευτο. Και γλυκάκια και πατατούλες. Το δεύτερο μισό του live ήμουν στο κυλικείο. Τι... Συζήτηση με παόκια, ωραία, από χαβαλέ, χιούμορ, τέτοια. Πώς αγαπάνε, να δει... Μαρσέιγ έβλεπα. Πώς έλεξε αυτό? Με ποιον έχασε? Με πιάνε, εκτός, ναι. Δύο, μπράβο. Μπαλοτέλι είναι εκεί. Έτσι. Οφελός. Σηκώδια, οφελός. Ναι. Και δίπλα έβλεπα και λίγο, βέβαια, μαγνητοσκόπηση, το ήξερα αυτό. Φιλαδέλφια. Ο άλλος πήγε Μαντρουγκάδα και έβλεπε Ρεν Μαρσέιγ. Και τρέλα. Πρέπει να άφησα στο κυλικείο. Ρε τρέλα. Πρέπει να άφησα στον ΠΑΟΚ 25 ευρώ. Το support. Λιουκ Έλιοτ, ωραίος, καλός. Ναι. Καλός, Αμερικανάκι. Καλός. Λοιπόν, ο διαγωνισμός μας. Αν δεν γνωρίζεις για την ανακοίνωση του Μαντρουγκάδα για κάποιον Έλληνα, ευχαριστήρια ανακοίνωση. Εύκολο είναι αυτό. Για το ότι μάζεψαν 8.500 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Σου δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Παναθηναϊκός Άρης. Ακόμη και να μην το είδες, σε βοηθάμε. Παναθηναϊκός Άρης. Περιγράφει ο έμπειρος και πολύ καλός δημοσιογράφος Γιώργος Λικουρόπουλος. Πόσες φορές χρησιμοποίησε τη λέξη άχαρο, το επίθετο άχαρο και στο θηλυκό άχαρη, για να αποδώσει την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών Σπύρος Λιούις. Πόσες φορές. Ρε Γιώργο, εντάξει, δεν απαιτώ να γίνεις Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, αλλά τέλος πάντων κάτι άλλο, έστω περιγραφικά. Ωραία. Βάλε και λοιπόν, άλλο quiz για τον Λικουρόπουλο. Πόσες φορές είπες στο Αγρίνιο για το Λουτσέσκο που σηκώνει το πάγκο του ΠΑΟΚ συνέχεια? Έως και 5 φορές ή πάνω από 5 φορές. Απαντάς, πάντως στην τύχη ρε παιδί μου. FM και νο, πάντως στην τύχη. Πες, μέχρι έως και 5. Ή πάνω από 5. Πάντως στην τύχη. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Θα ακούσει το κομμάτι ο Μαντρουγκατίνος του παλικάρι μου, Χριστοκιώση. Δεν ακούστηκε, πάμε. Βάλε ρε εσύ Rainbow, γιατί κάτι καταιγίδες έχει έξω.
Ναι. Και δεν βάζει. Όχι, ό,τι έχει τώρα έτοιμο το παιδί. Τώρα καλά, να κάνει κενό. Πάμε, δώσε μουσικούλα. Κέντρο, Mr. Gold. Άρε φίλε, έγιναν οι Κέιλ. Νέο μήνυμα, ο παππού του ΠΑΟΚ θαλαμοφύλακα. Για το θαύμα και ταυτόχρονα το ρεκόρ του Μπαράλες, θα πείτε τίποτα. Ήταν ο τρίτος άνθρωπος που αναστήθηκε και μάλιστα ήταν και πιο γρήγορος από τους δύο προηγούμενους. Γεια σου, ρε θαλαμοφύλακα. Να σε καλά, παλικάρι. Πιο γρήγορος. Να σε καλά. Μήνυμα Άλεξ Σίλβερ. Άντε, ωραία. Καλημέρα. Η Μαντρουγάδα, όπως και οι James και φυσικά οι Scorpions, πρέπει να πάρουν το κλειδί της πόλης από τον Μπουτάρι. Γιατί μόνο εδώ έχουν παίξει τόσες φορές με τόσο κόσμο. Παρένθεση. Οι Scorpions πάντως, μεγάλο συγκρότημα. Κλείνει παρένθεση. Χρήσανθε, πάλι καλά. Χρήσανθε, πάλι καλά, δεν θεσουάρδα και προτιμάς φέτβα στην ομάδα. Και έχεις πολλά shoot on target. Μάριο, έκατσα κανένα τρίωρο μετά το live και τα είχαν μαζέψει ρε φίλε μπαμ μπαμ. Οργάνωση, όχι αστεία. Πέτυχα και συνάντηση Gaz G με τον group. Να δεις φίλε, σεβασμό η Bullet στον Κώστα. Αυτή είναι αναγνώριση. Όχι βλακίες. Τεράστιο μήνυμα που στην εκπομπή ολόκληρη. Για τον Γκάζ δεν σχολιάζω, εννοείται. Δεν το σχολιάζω καν. Κάποια στιγμή θα κάνουμε το καλοκαίρι εκπομπή ολόκληρη για μία από τις τρεις πιο ωραίες εμπειρίες που έχω σε live. Τι εμπειρία δηλαδή. Περιμένοντας να ξεκινήσει το live στο Rogue Festival, headliners Green, Offspring, συγγνώμη Offspring. Περιμένουμε, τελειώνει το προηγούμενο γκρουπ και περιμένουμε Offspring. Αυτό το show που ήταν το στήσιμό τους δεν υπάρχει πουθενά. Άνετα έφευγες χωρίς να δεις το live και έλεγες έκανα απόσβεση. Ατελείωτη Αμερικανιά, show από τους roadies. Γιατί οι roadies δίνουν show. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι υμνούν τους roadies. Είναι πολύ σημαντικός ο τεχνικός. Δεν υπάρχει. Και ήταν και ένα σούπερ γκόμενο ο επικεφαλής. Από κάτω όλες οι Ελληνίδες είχαν. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Έχεις πει στο Rock FM να σε ακούσει σήμερα για να σε πάρει. Όχι, μπορεί να είναι τύποι με αυτήν την Αμερικανίκη που κυνηγάνε τους Δαβίδια. Το διώξανε την Ελλάδα. Άμα υπάρχει τέτοιος λόγος, να πεις για τις συναυλίες. Δηλαδή δεν φτάνει που χαλάς την εκπομπή σήμερα. Θες να χαλάς και μια ολόκληρη εκπομπή μελλοντικά. Οι roadies. Κάτσε πίκα τώρα να τα μήνυμα, μήνυμα από Χρήστο Ηρακλειδέα, κολλητό του Κώστα του Σιμίτη. Άρρωστο, άρρωστο. Άρρωστο Πασοκτσί. Ψηφίζουμε όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος... Μέχρι και ο Τζουμάκας, ρε. Ο Τζουμάκας. Μέχρι και ο Τζουμάκας είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Γυρίζει όλο το Πασόκτσι. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε. Γιατί δεν μιλάς μωρή Κώστα εσύ στην άκρη. Στην κλαδική του ΣΥΡΙΖΑ που έχεις μπει έμαθα. Έστειλε ναυτάκι ο Αριανός μήνυμα. Μήνυμα, το ναυτάκι. 300 άτομα στο συλλαλητήριο και, ήτανε. Και 25.000 στην Τούμπα. Και λίγοι ήταν. Λέει Τούμπα, αλλιώς το λέει. Δεν πειράζει. Όλοι σούζα στο Σαββίδι. Ουστ, λέει τον Αυτάκη ο Αριανός. Και λέει ο άλλος, γιατί περίμενες πάνω από 300 άτομα. Εγώ περίμενα από την αίθια. 3.000 με 5.000 περίμενα. Τι λες, ρε χαμένε. Ρε, τι σάχλες κάθεσαι και λες στον κόσμο. Άρα δεν είναι. Δηλαδή πριν το Πάοκ Ολυμπιακός θα γινόταν στο συλλαλητήριο περίπου 5.000 κόσμο. Έχεις παλαβώσει, ρε. Έχεις παλαβώσει. Δεν λέγατε ότι το συλλαλητήριο θα γίνει αργότερα σε άλλο μάτς. Ναι, και δεν είπαν οι σύνδεσμοι όλοι, ρε φίλε. Και θα γίνει χαμός. Δεν θα γίνει χαμός. Ποιος είπε ότι θα γίνει χαμός. Χαμός έγινε. Συγγνώμη. Αυτή είναι η δυναμική τους. Αφού πάλεψα και απέτρεψα να γίνει. Αυτή είναι μες στην πόλη. Συγγνώμη, αλλού ήμουνα. Εδώ δεν είσαι μες στην πόλη. Μες στην πόλη αυτή είναι. Ναι, ρε, το βλέπεις καθημερινά. Και καθημερινά και στο γήπεδο το βλέπεις καθημερινά. Και η μισή ήταν από επαρχία. Σούζα λέει στο Σιμίτι, αλλά δεν το καταλαβαίνει το μήνυμα, ρε φίλε, του τέτοιου από τον Αυτάκη. Στον Ιβάν. Ναι. Στον Ιβάν, σου λέει. 25.000 κόσμο, ρε φίλε, τι θέλει να έχουμε. Στον Ιβάν, για το συλλαλητήριο. Ναι. Σου λέει άστο, Σιμίτι. Ποιο συλλαλητήριο, ρε πρωτάθλημα, παίρνουμε τρέπον 34 χρόνια, ρε παλαβώσει. Ρε Σκόπια που πήγε, που ήταν μια από τι 37 εταιρείε. Παλαβώσει, ρε. Ρε Παναγιώτη, άλλο ήμασταν. Συγγνώμη, παλικάρι μου, εδώ δεν ήμασταν εκείνο το πρωί που λέτε μετά τον Ολυμπιακό σε άλλο ματ και θα γίνει χαμό συλλαλητήριο. Ναι. Πού είναι ο χαμός, 300 άτομα. Είναι. Δεν πήγαν οι σύνδεσμοι, σου λέω. Σε πέρασαν κάθε προσδοκία. Τρεις σύνδεσμοι αποφάσισαν να κάνουν το συλλαλητήριο. Οι Μακεδόνες, η Νεάπολη και οι υπόλοιποι, τρεις σύνδεσμοι. 300 είναι σύνολο αυτοί. Δεν ξέρω πώς είναι, ρε. Ωραία, φίλε. Πάει αυτό. Ναι. Μπράβο, εγώ είμαι μαζί σου. Συγγνώμη, ρε Παναγιώτη. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι αυτό, όπα, είπε ο Ιβάν, όσοι άστο. Ναι. Παλαβώσει. Είναι γραμμή με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει, ρε παιδιά. Τι λέει, ρε παιδιά. Τι λες, ρε Μάρι. Τα πιστεύεις αυτά που λες. Τι να πω, ρε παιδιά, εντάξει, και τέλος. Λίγο ακόμα μείνατε πάνω λοιπόν, από την επιφάνεια του νερού, στον ποινιό. Καλημέρα, λέει. Βγαίνουν οι τελευταίες μπουρμπουλίδες. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος, ο οποίος πλέον κατοικοεδρεύει μόνιμα στην Αθήνα, σε υπεύθυνο πόστο σε μεγάλη εταιρεία και λέει: επειδή τη χάνει να είμαι στη Θεσσαλονίκη και να σας ακούω, στο ντέρμπι της 24ης Τετάρτου του 19, με ποιον είσαι. Oh.
Μεγάλη Τετάρτη. Α, Χρήστο, πάρε τώρα την απάντηση. Είναι Μεγάλη Τετάρτη. Ναι. Το μάτς θα το δω. Μέσα στο ιερό του Αγίου Ελευθερίου. Μεγάλη Τετάρτη, ποιον είμαστε. Ξέρετε, είναι United City. United City. Άκου τι λέει. Είναι Μεγάλη Τετάρτη. Αστέρα Τρίπολη Πάοκ παίζει. Εκείνη τη μέρα είναι. Ναι. Οχ, θα πάρει την πλήχαρα, περίμενε. Θα το δω το μάτς μέσα στο ιερό του Αγίου Ελευθερίου. Έχω μιλήσει με τον υπεύθυνο της Εμνορίας και του Κατηχητικού. Διπλό τέτοιο δηλαδή. Σε τηλεόραση σχετικά μικρή. Όχι, πώς θα βλέπεις και πάω μαζί. Και με χαμηλωμένο τον ήχο. Θα φροντίσει ο μάτος, άστο. Αν δεν είναι 0-2 στο 9 με 2 αυτογκόλ, ένα του Σμόλινγκ και ένα του Λίντελοφ, θα γίνει ρημαδιό μες στην εκκλησία. Ωραία, παιδιά. Μεγάλη Τετάρτη. Μέσα στον Άγιο Ελευθέριο. Φαντάζομαι δηλαδή θα γινόταν για Ηρακλή, τι θα έλεγε. Αν ήταν για πάω. Ο Ηρακλής εκείνη τη μέρα θα παίζει νομίζω την παραμονή του. Παίζει ο Ηρακλής. Και ο Ηρακλής παίζει. Το βλέπεις αρχιέ, γιατί. Παίζει ο Ηρακλής, ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ. Που από τριπλό. Τριπλό. Θα πέσει ο Ηρακλής. Ωραία. Θα προκριθεί ο ΠΑΟΚ στο τελικό και θα πάρει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Πάει το Μιοκάρδιο. Θα είναι κανονικά Μεγάλη Παρασκευή. Δεν αρθώ. Ξεκινήσω. Ιησούζα σλαμ. Όπω φίλε. 3 στα 3 βάγει. Ένα πράγμα και σε σώζει. Και διαφορά όλο. Ένα πράγμα σε σώζει. Μόνο. Ναι. Να ξέρει, να σωθεί ο Ηρακλής. Το ξέρω. Και δεν θα είναι μαζεμένο το φραμάκι, ρε παιδί μου, σε ένα 2 ώρο κατάλαβε. Νωρί θα είναι ο Ηρακλής. Τέσσερα ώρα τώρα πάω. Αντιληφθεί. Το ξέρω. Μία πόλη. Τέσσερα μάτια τον Ηρακλή. Παίζει τον Εργοτέλη τώρα, το ξέρει. Διπλό είναι αυτό. Πες. Τι είναι. Διπλό. Τι είναι, Μαρή. Μία πόλη. Μία Μακεδονία. Κανένα fair play. Λέει ο παδό του Ηρακλέου ο Θωμάσο Τόντον. Το επαναλαμβάνω. Μία πόλη. Μία Μακεδονία. Κανένα fair play. Πάοκα Champion Γκρέτσκι. Πάοκα Champion Γκρέτσκι. Μπράβο, το Champion με T και με S. Θωμάς Τόντον, τον φιλαράκι. Έχετε χιούμορ, μπράβο. Ο κολλητός. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, σε σένα η ερώτηση πιο εύκολη. Την έκανα σε τρεις Αριανούς. Οι δύο απάντησαν με την πρώτη σε ένα δευτερόλεπτο. Ο ένας είπε έναν άλλον παίκτη και μετά το βρήκε. Λέει, sorry, μπερδεύτηκα. Αλλού το πήγα, λέει εγώ. Ποιο παίκτη του Άρη το Σάββατο είναι, το μυαλό του είναι αλλού. Εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Εδώ και καιρό, Γκαρσία. Είναι τι. Μουσική. Σε να περιμένουμε, το γράψαμε το Σάββατο. Α, το γράψες. Το γράψες. Όχι μόνο αυτός όμως. Συγγνώμη που δεν διαβάζω όλα αυτά. Κι άλλοι. Στο SDN το γράψα. Α, συγγνώμη που διαβάζω. Λοιπόν, δεν διαβάζεις τίποτα από σένα. Σαββίδι δηλαδή, έτσι. Ο τίτλος, τα ίδια παντελάκι μου έχει και τίποτα καμιά ευθύνη για τον προπονητή. Αυτό με το είναι ωραίο πάντως. Είναι ωραίο με το Σαββίδι αυτό. Να τα γράφω όμως εγώ μέσα εκεί. Ότι πήγα στους Μεταράδες και απάντησε ο Σαββίδης, το ξέρεις. Έγραψε. Ο Γιώργος. Ναι, Κυβενάκη. Πού να βγει και το βίντεο. Λοιπόν, το βράδυ όλοι R3. Ναι, τι έχει, ένα. Κολ Κατσαλτίδη. Πρέσινγκ. Αλήθεια. Πρέσινγκ. Στο Σταμπουλί. Πάρε popcorn αυτά. Θα φας κάτι μάπες. Κολ Κατσαλτίδη. Αλήθεια λες. Σήμερα. Σήμερα. Νομίζω 8 η ώρα. Έτσι, 8 η ώρα. Θα το γυρίσω με το που τελειώσει ο Απόλλωνας. Έχει Ατρόμητος Απόλλωνα. Πάλι εντός έδρας παίζει. Καλά, θα βλέπεις Ατρόμητο Απόλλωνα. Εντάξει. Θα σας δω. Πολύ, έχει πολύ μετά. Προλαβαίνει πολύ. Πόσο που είσαι. Κοροϊδεύεις. Όχι. Θα είστε οι δυο σας. Μαζί θα είμαστε. Δεν θέλω ξύλινο λόγο. Ενημερώθηκα, αλλά δέχτηκα πρώτα να πάω και μετά μου λένε θα είναι ο Κόλκας. Από Ατρόμητο έχετε ένα πόντο διαφορά. Τρεις. Κανέναν. Κανέναν. Τρεις θα έχουμε το βράδυ. Θα κερδίσει ο Ατρόμητος. Πού το ξέρεις. Θα κερδίσει. 5-0 θα κερδίσει. Να ξέρεις. Παιδιά, λίγο στα αγωνιστικά, σε αυτά τη αγωνιστική. Ναι, για στην εθνική Γαλλία. Είναι πολύ καλή Λαμία. Ε? Πολύ καλή Λαμία. Συμφωνώ με τον Θωμά τη Ακαδημία, το παιδί που λέει. Το παιδί που τον ξέρει, τον μελαχρινό, τον γνώρισε. Ναι. Που έπαιζε και πάρα χρόνια. Έχει παίξει με και γάμα εθνική. Λέει, φίλε, η πιο καλή ομάδα που πέρασε από την Τούμπα. Αυτό ήθελα να σου πω, αλλά τώρα μην δείτε τώρα. Πιο νομίζω καλή ομάδα πέρασε από την Τούμπα ήταν ο Άρης. Εντάξει, σου λέω ήταν πολύ καλή Λαμία, ρε φίλε. Και ο Άρης. Και ο Άρης. Πολύ καλή. Η Λαμία πάρα πολύ στο φουλ ανοιχτό. Και θα μπαίνανε μέσα οι Αριανοί. Για αυτή την ομάδα. Επειδή ζορίστηκα να την κερδίσω. Ναι. Μάρια. Δεν υπάρχει. Όλο γυναίκες κοιτάζει. Τις έχει κάνει Σιρινάκης πρόταση, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τις έχει κάνει πρόταση Σιρινάκης, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή είναι εδώ. Την άλλη εδώ. Α, μπορεί και αυτή. Μπορεί και αυτή. Μια χαρά η Λαμία, φίλε. Βέβαια. Μια χαρά η Λαμία με απουσίες, ε. Ναι. Με 3-4 απουσίες βασικών. Δεν μπορεί να βάλει το Σκόδρα το Βαζελάκι. Φόλα Πανάθεμη, να ξέρεις. Ε. Ο Σκόδρας. Ναι. Και τα του έχει. Ναι, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το ήξερα. Μάθετα λοιπόν, κυριούλη. Σκόνδρας ο οποίος δεν. Τι? Αποδείχθηκε ότι της Αγγελίας δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη, έτσι. Γιατί, τι έκανε. Γιατί είχε κάνει συνέντευξη στο PAOK TV. Ναι. Στο PAOK TV κανονικά έπαιζε παντού, ας πούμε. Που τον ρώτησε για οδήγηση και αυτοκίνητα και τέτοια. Ναι. Και τι είχε πει κιόλας, τι απάντησε. Α, με 200 να τρέχω. Τι. Πόσο κάνει Θεσσαλονίκη-Αθήνα με το αυτοκίνητο. Δύο ώρες. Δυόμιση ώρες. Μπράβο τον Σκόνδρα. Τρέχει όπως η ΠΑΟΚΑΡΑ.
Και δεν τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Κύριος ο Χάβος, έτσι, το χτύπησε το μάτς, έτσι. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Έχεις να πεις κάτι για τον Χάβο. Για τον Ιωακίμ. Κάνα τηλέφωνο, κάνα διαιτητή να πάει τηλέφωνο. Γιατί για το Χάβο τι να πω. Όχι, δεν αφήσει τίποτα. Για τις δηλώσεις. Όχι, γενικά για την εμφάνιση. Καλά, το μάτς ήταν άσος. Δεν περιμέναμε τώρα αυτό. Αν δεν έζησε ο Βιερίνια εκεί πέρα πάνω στη γραμμή αγόρι μου, μπορεί να μην ήταν άσος το παιχνίδι. Σώζει πάνω στη γραμμή απλώντας το πόδι του. Το πιο κοντό πόδι στον ΠΑΟΚ. Ναι, ξέρεις γιατί ρε φίλε, ήταν και φαγωμένος το γεμιστά της πεθεράς του. Το πιο κοντό πόδι στον ΠΑΟΚ. Αλλά δες τώρα Χρήστο, ναι. Δες που κάνουνε fair play. Άντε για πες μας τώρα. Ο Βιερίνια, ναι. Πριν τη φάση αυτή με τον goal, ναι. Goal ναι. 9 λεπτά πριν, ναι. Κάνει fair play, τη βγάζει ο άνθρωπος. Ναι. Γιατί τη βγάζει όμως. Γιατί, για πες μας. Γιατί η φάση. Δεν μυρίζει γκολ. Δεν μυρίζει γκολ. Χαμένος είσαι, ρε. Ενώ εκεί μύριζε. Με τον τρελό τον Ερίκε που γλίτωσε την κόκκινη στο 5. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Όχι κόκκινη, κίτρινη. Τώρα. Εντάξει. Αν ακούει ο διαιτητής, ο Γιώργος ο Τάσης. Άρε, Τάση. Από την Ήπειρο. Ήπειρος. Να βγει τώρα στον αέρα. Φέτα Ήπειρος. Στο 76ο λεπτό. Φεύγει σφαίρα από τα δεξιά ο Ασούμπρε. Βάλε και δες το τώρα. Ο Ασούμπρε. Χρήστε, δε, σίγουρα το έχει δει. Φεύγει, πάει, τέλος, φεύγει. Ναι, 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 μόνος τώρα μιλάμε. Και είναι ο Μπαράλες στην περιοχή, μάλλον έναν. Ο Κάκος, ο Μπαράλες. Φεύγει ο Ασούμπρε. Γατώνει ο Βιερίνια, ναι, γατώνει, ναι. Τον γκρεμίζει έγκαιρα. Ναι, έγκαιρα, ναι. Τι, εκεί το φάουλο, εκεί αριστερά προς τα επίσημα. Πες μου, γιατί αυτό, ναι, είναι μόνο φάουλο και δεν είναι κίτρινο. Έλα, μπορεί τώρα, εντάξει. Και είναι. Δεν είσαι στο 10, στο 15. Στο 75, κάπου εκεί. Είναι στο 76. Και το σκορ είναι 1-0. 1-0, ναι. Φυσικά, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, έπαιξε πάω. Και την κάρτα, εντάξει. Άντε, πάει να πάρει και την κάρτα. Όχι, δώσ' το. Τρεις φορές το έκανε αυτό, φίλε, ο Σκουλάς. Δώσ' το, κίτρινη. Τρεις φορές. Για να μην λείψει από κανένα παιχνίδι στο τέλος. Άντε, ρε, τα σουλιβιές. Ο Σκουλάς, το Παναθηναϊκός Άρης το έκανε αυτό. Ειδικά στο 70, φεύγα εκεί δεξιά. Όπως αμήνε το Παναθηναϊκός, ο Κουρμπέλης στον Τικίνη που πάει και τον χτυπάει εμψυχρό και δεν δίνει καν κάρτα. Κι άλλη μία μπροστά. Το άλλο που φεύγει μόνο στον Τικίνη στο πρώτο μήχρονο και πάλι δεν του δίνει κάρτα. Α, πάω. Μην το πάω στο διαιτητή το θέμα, γιατί πιο πολύ με ενόχλησε η απόδοση του Άρη. Μου είπαν, λέει, ότι είσαι η μόνη ομάδα, που παίζει καθαρό αγγλικό με το ΠΟΚ. Μόνο από Θεσσαλονίκη, μόνο ο Άρης παίζει καθαρό 4-4-2. 4-4-2 δεν έπαιξε ποτέ ο Άρης. Ούτε μια φορά. Βρείτε τα συστήματά σα. Βρείτε τα συστήματά σα. 4-3-3. Γιατί μου λέει, κοίταζε εμένα. Ο Αξής μου είπε ότι μου λέει ο Άρης, μπράβο, πέσω. Συζήταμε τον Τζαλτί. Ποιο είναι ο δεύτερος λοιπόν στο 4-4-2 του Άρη προχθές. Παλικάρι μου, συγγνώμη, εγώ από χωριό είμαι. Πάω Αξής στην αυλία το Σάββατο, μου λέει. 4-2-3-1. Μπράβο στον Άρη, είναι ο μόνος που παίζει με το ΠΟΚ 4-4-2. Η συναυλία τι ώρα ξεκίνησε. Άλλο στον Κονταλκά του. Το Σάββατο η Μπούλε. Ναι, ναι. Α, νωρίς έπαιζε ελληνικό support. Δεν του πρόλαβα τα παιδιά, πολύ καλή από εδώ πέρα. Η Wave από μα, πολύ ωραία. Τι ώρα πήγε. Εγώ πήγα. Η Παπαδόπουλε, μιλάμε για Παναθηναϊκό Άρης και το ρωτά τι ώρα πήγε στην συναυλία. Μπορεί να φύγει σφαίρα από όξει που συνάντησε, κατάλαβε. 9 παράτελειε του παιχνίδι, δεν έχει σφαίρα στην συναυλία, κατάλαβε. Γι' αυτό ρωτάω. Α, μεταξύ πήγε. Τι πονηρό είσαι και εσύ. Τι λέει ρε. Τι πονηρό είσαι και εσύ. Το Σάββατο είναι το live. Ποιο να φύγει από και το Παναθηναϊκό Άρης το Σάββατο. Το Σάββατο έγινε. Εντάξει. Για το Σάββατο πήγε. Εντάξει. Την Κυριακή δεν είχε live, έτσι. Κάτι είχε στην πόλη, δεν πήγα. Εντάξει, καλά. Εγώ χθε ήμουν ένα μάτσο. 15 ώρε μάτσο έβλεπα. Okay. Παοξή μου το είπε. Εντάξει, λέει είναι ο μόνο, λέει από πέρα το πόρτ 4-4-2. Αχ, φίλε. Είναι μεγάλο λιταριό. Κατάλαβα τι. Τώρα κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα εξ αρχή, γι' αυτό τον πηγαίνω αλλού. Αλλά συνεχίζει αυτό. Μπράβο το Παοξάκι, ρε φίλε. Καλά στα. Πολύ καλά στα είπε. 4 λέει με ΑΕΚ. 4 με Ολυμπιακό, 2 με Παναθηναϊκό. Τι εγώ λέω το σύστημα, τόση ώρα ψάχνω. Τι, έλα, ηρέμησε. Φτηνό χιούμορ κάνουνε. Χρήστα, το λέω. Πες το. Φτηνό χιούμορ κάνουνε. Καλό ήταν αυτό. Παοξή μου, δεν κάνω πλάκα. Καλό ήταν αυτό. Στο live τον Bullet μου λέει, πες το Τζαλτίδι, ωραία. 4-4-2, πολύ ωραία. Όχι, δεν έχει να πει κάτι. Αυτοί δεν ασχολούνται με εμάς. Δεν εξακριβώ. Σε αυτό σε παραδέχομαι. Και ο Άλεξ Σίλβερ. Τι λέει ο Άρης πάλι λύση. Ούτε αυτό ασχολούνται. Μέχρι και στο Μεντ Άρης πήγανε. Που δεν ασχολούνται με εμάς. Το έμαθα. Το έμαθα αυτό αλητία. Κάτσε λίγο. Μισό λεπτάκι λίγο. Είχαμε τίποτα σε λήψη εκεί. Έγινε σε λήψη. Είστε εσείς. Μετά να σου πω κάτι. Πού να γίνουν συμπαθείς. Είστε εσείς. Την Κυριακή στον ποινιό έτσι το νεράκι. Λίγο πέρα από τον ορέστερο. Αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος. Τον αστείο δες. Δεν λες. Τον αστείο δες. Λοιπόν, Χρήσανδε. Σοβαρά. Επειδή αυτά τα σκαλίζεις. Χρήστο, κλείς τη μουσική. Ήταν πετυχημένο αυτό που κάνει. Ο Ολυμπιακός
Τι μήνυμα σου στέλνει, το καταλαβαίνεις. Τι, για πες μου. Ε. Το καταλαβαίνεις, αφού στέλνει. Φυσικά έφυγε από το τέτοιο του πρωταθλητισμού, ρε παιδί μου, ότι χτυπάω τον πάω και τα λοιπά. Φέτος. Τώρα παίζει άνετα. Που από 1η Ιουνίου ξέρουμε τον πρωταθλητή. Ναι. Ο Ολυμπιακός το πάει, ξέρει ότι είναι χαμένο. Ναι. Το πάει μέχρι τέλος. Για να σου πει εδώ. Σου στέλνει μήνυμα. Ναι, το πήρε το μήνυμα. Είμαι εδώ. Ναι. Να χαρείς φέτος, τελειώνουν όλα. Καταλαβαίνεις ότι χθες αγωνιστικά θα είχαμε φιέστα, έτσι, αν δεν είχαμε του μείον 2. Δηλαδή το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, ρε φίλε, από το Μάρτιο. Του χρόνου από το Φεβρουάριο. Άλλο τώρα, του χρόνου από το Φεβρουάριο. Ο Παναθηναϊκός που λέει, θα είχα 44 βαθμούς. Το είπε και ο Δόνης. Θα γίνω, λέει, Λουτσέσκο. Δεν θα έπαιζε στην Αλφα Εθνική Παναθηναϊκή αν δεν άλλαζε ο νόμος. Ο Πάοκ θα έπαιζε όμως, κανονικά. Ποιος θα έπαιζε. Πώς θα έπαιζε. Πώς θα έπαιζε. Πώς θα έπαιζε. Με τα χρέη στο κεφάλι. Χαμένο κορμί και εσύ. Σχολιάστε το μήνυμα που στέλνει φέτος ο Ολυμπιακός. Βάλτε τα μήνυματα εκεί. Σχολιάστε αφού γυρίσετε από τον break όμως, γιατί πάμε σε break. Άντε, τώρα. Διάλειμμα. Και η συναυλία του Νταλάρα που είχα πάει κάποια στιγμή ήταν εξαιρετική. Με πολύ ωραίο, ωραία σκηνικά. Πες με τα τρία καλύτερα μπουζούκια που έχεις πάει, έτσι. Ο άλλος λέγει συναυλίες, ο άλλος για τέτοια. Ήταν πάρα πολύ δυνατός ο κιθαρίστας του Νταλάρα. Και επίσης ο μπουζουξής του Βασίλη Καρά ήταν εξαιρετικός. Σόπα. Και ξεχώρισε και τα λοιπά. Με πιάσαν τρεις, μου λέγανε, για τον Ασλαμά. Ναι. Ρε εσύ, ο Ασλαμάς είναι μπροστά. Δεν το πίστευα ότι ο Ασλαμάς ήταν στα μπουζούκια. Και γενικότερα. Εντάξει, ωραία. Δεν πρέπει να μιλάω για ποδόσφαιρο, γιατί η ομάδα μου πέφτει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραίες καταστάσεις. Έτσι. Ψητοπολείο μπες στο ψητό. Ακόμα καλύτερες καταστάσεις. Λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς. Κλάπια μέτρια τις επιλογές, ακόμα και για τους δυο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 60 22 20, ακριβώς πίσω από τη Μονή Λαζαριστών. Ποικιλία και συνιστήσιμα μπέργκερ. Όπως. Φαλάβελ μπέργκερ, βέζι μπέργκερ, καβούρι μπέργκερ και άλλα. Όλα αυτά, όλα αυτά στο μπες στο ψητό. Λέω κάτι εγώ. Όχι, όχι, απλά σε κοιτάω. Μπες στο ψητό.gr, φίλε. Ναι. Έχεις και εκτοσούλα όταν μπεις από το μπες στο ψητό.gr, να ξέρεις. 10%. 10%. Και η πρώτη παραγγελία 20%. Αμάν, τσάμπα πράγμα. Βέβαια, τσάμπα πράγμα. Όλα αυτά στο μπες στο ψητό. Έτσι. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. FM και το μήνυμά σας, αποστολή 54526. Καλημέρα, φίλε. 526. Καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι, ναι, φίλε. Τι γίνεται, καλά είστε, καλή εβδομάδα. Κώστας είσαι, αγόρι ξυπνημένος. Ναι, ναι, σήμερα την άρπαξα να πούμε λίγο. Ωραία, φίλε. Και δεν δουλέψαμε. Λοιπόν, πήρα μόνο και μόνο επειδή άκουσα τον Μάριο να μας λέει πάλι, έχει πολύ σύνδρομο στο Χόλμες πάνω του αυτός, ρε. Δηλαδή... Είναι, του αρέσει η Βόρεια Ευρώπη. Θα έλεγα και τον αρέσει, αλλά δεν μπορώ να το πω στο ράδιο. Πρέπει μόνο από κοντά να τα λέμε αυτά. Δεν στείλαμε να φέρει κουλούρια τώρα. Θέλει πάλι τον Ολυμπιακό, ονειρεύεται ο Ολυμπιακός, θα ξανάρθει, θα σας κάνει. Γιατί δεν ονειρεύεται για την ομάδα του, ρε παιδί μου. Γιατί, εντάξει. Περιμένει. Είπαμε, είπαμε να ονειρευτεί, ρε φίλε. Με την ομάδα θέλει ολόκληρο ονειροκρίτη. Ήταν ωραίο αυτό το... Δεν μπορώ να βάλω τη λέξη που θέλω. Ήταν συχαμερό αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια, ρε παιδιά. Συχαμερό. Ωραία, ωραία λέξη. Δηλαδή ήταν άθλιο αυτό που ζούσαμε τόσα χρόνια. Όχι μόνο η οπαδή του ΠΑΟΚ, όλων των ομάδων. Έλα, περίλαβε τον, τώρα μπαίνει έλα, μέσα. Άθλιε, έλα, άθλιε, έλα εδώ. Δεν το έτσι, έχει... Δεν το έχει εμποτιστεί το να αρέσει αυτό το πράγμα. Μας τον έστειλε ο Γκο, έλα, έλα. Άθλια. Τον άρεσε όταν εμφανίστηκε, τον άρεσε λοιπόν όταν εμφανίστηκε ο Μαρινάκης και άρχισε να ρίχνει Λάρισες, Άρη, Όφη, ομάδες με κόσμο. Σωστά το είπες, έριξε τον Άρη. Εγώ αυτό πιστεύω. Έλα Κώστα, καλή εβδομάδα, τι έγινε παλικάρι μου, πες μου πάλι. Λοιπόν, εξαφάνισε τις ομάδες με κόσμο, ανέβασε ευθρασίβουλους εργοτέλιδες και καλονές. Έκανε φιλικά μαζί τους για να κάνει το κοριτσάκι στο Champions League. Γιατί ήταν το κοριτσάκι των ομάδων του Champions League, την Γκόμενα. Σου άρεσε αυτό, Μάριε? Και περιμένεις πάλι από αυτούς να είναι πάλι πρώτοι και να τους δεχόμαστε αυτό το πράγμα, αυτή την αθλειότητα. Σου άρεσε? Εγώ ξέρω τι ομάδα είμαι. Εγώ είμαι Ηρακλής. Το κατάλαβα ότι είσαι Ηρακλής, ναι, αλλά δεν είσαι ημιτασιόν Ηρακλής. Δεν με βοηθάει στην πόλη. Έχω γνωρίσει Ηρακλειδής, αλλά εσύ είσαι ημιτασιόν Ηρακλής. Ω, μαχαιριά τώρα. Δεν είσαι γνήσιος. Ωραία, να σου πω κάτι. Διότι ονειρεύεσαι τον Ολυμπιακό να περνάει τον ΠΑΟΚ, ρε. Αυτό είναι αλλά για τον Ηρακλή είναι κακό αυτό. Για τον Ηρακλή είναι κακό. Βέβαια. Βέβαια είναι κακό για τον Ηρακλή. Τι λες, ρε, για πες μου με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο, ναι, δεν ήταν κακό τόσα χρόνια, ρε, εδώ που δουβολοδέρνεις
Ο Ολυμπιακός έβαλε το δαχτυλάκι του για να βρίσκεσαι εκεί που είσαι. Πού βολοδέρνω, ρε φίλε. Πού βολοδέρνεις. Πού βολοδέρνεις, ναι, παιδιά, πώς βολοδέρνω. Τι λέει αυτός. Πώς βολοδέρνω. Δώστε τον καμιά φάπα. Ρε παιδιά, δεν τον φτάνω. Δώστε τον καμιά φάπα. Δεν τον φτάνω. Αγόρι μου, μου παίρνεις παιχνίδι. Είμαι στην πρώτη εθνική. Είμαι αγόρι σου. Με, παλ... με πολύ αγόρι, καλή είναι, ομάδα. Είμαι αγόρι της γυναίκας μου. Και μου παίρνεις. Μου παίρνεις. Όχι αγόρι. Μου παίρνεις 1-1 στο καφτατζόγλιο. Με από πίσω να σου λατσάρουνε 300 παοκτσίδες. Και η αστυνομία και οι αθλητικές αρχές να κάνουν την πάπια. Τι μου λες τώρα. Τι σου λέω τώρα, εγώ πήγα στο καφτατζόγλιο. Ποιο είναι το χαΐρι που είδε ο Ηρακλής. Ποιο είναι το χαΐρι που είδε ο Ηρακλής. Από ποιον, από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σου κάνει το μεγαλύτερο κακό. Τι χαΐρι είδε ο Ηρακλής. Ο ΠΑΟΚ σου κάνει το μεγαλύτερο κακό. Αγόρι μου, παίρνεις τώρα μία περίοδο. Την περίοδο Μαρινάκη. Που αλλάζει γενικά και το ποδόσφαιρο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Άλλο η περίοδο Κόκαλη, άλλο Μαρινάκη, άλλο δεκαετία 70, άλλο 80. Δεν μου λες για αυτά που ανέφερα. Και άλλο η Ανδριανόπολη το 50. Που κάναν καλαπούρ για μια δεκαετία. Για τώρα μιλέ, ρε, εσύ, για τώρα, η ουσία είναι τώρα, τι είπες, είναι Ολυμπιακός στην Ευρώπη. Να βγεις στη σύνταξη, ρε φίλε. Τι είναι Ολυμπιακός στην Ευρώπη, τι είπες. Κάτι σε ρωτάει, τι είπες. Κώστα, σε ρωτάει. Τι με ρωτάς. Τι είναι Ολυμπιακός στην Ευρώπη, τι είπες. Κάτι είπες πριν. Το κοριτσάκι των ομάδων εκεί. Το κοριτσάκι των ομάδων. Τι είπε ο Μάτος για τους αντιπάλους να μην παίζουν σαν κοριτσάκια. Ναι. Ωραία, Δεσποινάρα, πάω ξάκι από την Καβάλα. Γεια σου, ρε Ντέμι, ψυχάρα για πάντα, Παοκάρα! Φίλε Κώστα, περιμένει άλλος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε, Χρήστο, επόμενη. Καλημέρα, Κώστα, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά. Κάτσε να μιλάει, δεν περίμενε, φίλε, περίμενε. Εδώ είναι το ρεφρέν. Τώρα μπαίνει ο Σλαμάς, βαλαντώνει στο κλάμα. Μπαίνει ο Σλαμάς τώρα. Μπήκε. Έλα. Το φαρμάκι σου. Άρε μάτω σαλάνι. Το ασλαμάκι σου. Έλα φίλε, πάμε. Έλα, τι έγινε. Δέρδια, δέρδια. Αυτή κάνει καλαρή, είναι στην Αγγλία. Α, ο Άρσελον είναι. Δεν το κατάλαβα. Ναι, τι έγινε κυριούλη, δε. Μπορώ να κυριούλη. 2-0 τώρα. Κυριούλη, κανείς. Ο Λίβερπουλ κέρδισε πάλι. 1-3, ναι. Καλά, το πιο, απ' τα, πλέον, απ' τα πιο αφαβά. Καλά, τι έγινε, ρε. Πού να μην Arsenal... πει στα, στα μέτρα σα. Τι έκανε εσύ, ρε. Πάλι έχασε, δεν τρέπεσαι λίγο. Θα πάω να βγάλει τη Manchester Champions League. Τη Manchester, ρε. Ναι. Δεν βγαίνει η Manchester. Είναι ανάπηρη αυτή. Εντάξει. Τι κάνετε. Καλά, παλικάρι μου, καλά. Καλή εβδομάδα να έχει αγόρι μου. Καλά. Πάντω. Τι να πω, ρε παιδιά, την επόμενη εβδομάδα. Το μόνο που καταφέρνει ο Ολυμπιακός είναι απλά να μας πηγαίνει τη σχέση μια εβδομάδα πιο μετά. Παρατείνει την έντεκτη. Όχι, όχι, όχι. Στέλνει μήνυμα. Στέλνει μήνυμα. Στέλνει μήνυμα. Δεν στέλνει μήνυμα. Θέλει το πρωτάθλημα να το πάρει 21 Απριλίου. Ναι. Κάνε τη σωστή ανάγνωση. Κάνε. Ξέρεις κάτι. Είναι όπως τις ταινίες. Υπάρχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Μπες σε άλλο. Άλλο μήνυμα σου στέλνει. Άλλο μήνυμα σου στέλνει. Παίζει καλή μπάλα τώρα γιατί του έχει φύγει το άγχος του πρωταθλητισμού. Δεν είναι μαθημένος στον πρωταθλητισμό, οπότε σου λέει τώρα που είμαι ελεύθερος, παίζω καλά. Εδώ και τρεις μήνες παίζει πολύ καλή μπάλα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Και έπαιζε καλή μπάλα. Που έχει καπαρώσει τη δεύτερη θέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλά, καλά. Εγώ αυτό που είδα ήταν ένα πανετολικό χτες. Που δεν είχε το 10% προσπάθεια σε σχέση με το δικό μου παιχνίδι. Άστο, άστο, λάθος κάνεις φίλε. Τι σε επηρεάζει η πεντάρα. Και ο Απόλλωνας μην είσαι βάλει πεντάρα, αλλά είπα έπαιξε μπάλα. Κυριούλη, αλλά εδώ δεν λες για τα μαζεμένα χέρια και για τους παίκτες. Α, είχε μαζεμένα χέρια. Ποιο μαζεμένο χέρι. Ποιο μαζεμένο χέρι. Ποιο μαζεμένο χέρι. Κυριούλη, στο πρώτο γκολ που ο αμυντικός δεν βάζει το πόδι μου και είχε βρει την μπάλα. Κι άλλος πέφτει κάτω. Ποιο τι λέει. Πάλι βρει την μπάλα. Το πρώτο γκολ ποιο είναι το Ολυμπιακό. Θύμισε μου λίγο το είδα. Πάσο Φορτούνης. Καλά μάτα του ΠΑΟΚ θα ήξερες μέχρι και το δευτερόλεπτο που έγινε. Αλλά εδώ δεν σε συμφέρει. Τέλος πάντων. Κυριούλη την άλλη εβδομάδα θα κλαις. Μάλλον όπως το είπε δηλαδή. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Λίβερπουλ θα περάσει. Και ο Ηρακλής θα πέσει. Ετοιμάζω για πάρτι. Η Δευτέρα, η επόμενη Δευτέρα δεν χάνει εκπομπή να ξέρεις. Ετοιμάζω μεγάλο πάρτι. Άντε γεια σου κύριε. Καλό, στο καλό. Καλημέρα, να είσαι καλά. Μάρι, μαζεύονται μηνύματα. Μηνύματα. Άλεξ Σίλβερ. Άλεξ Σίλβερ. Η Μαντρουγκάδα 8.500 και η Μπούλετ 2.000 αντί για ανάποδα. Δεν ήταν και δύο η Μπούλετ. Καμιά 1.500 νομίζω, 1.300 εκεί. Και συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ, ο Χρύσανθος. Ακόμα κουβέντα για τον Άρη μετά τον Μπουλκουμέ. Τι λέει, τι ο Μάριος έτσι και αλλιώς τι να πει για Ηρακλή. Κατά διαόλου πάει αυτή εγώ η πόλη. Δεν είπα για Άρη. Δεν είπα για πάρα πολλά. Δεν είπα για το σύστημα, δεν είπα για τον Ματέο Γκαρσία, δεν είπα για τους παίκτες, δεν είπα για τον Βαλερίνο. Σύστημα και Ματέο, εγώ ρώτησα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, άνοιξε κουβέντα. Ανομαλή είμαστε. Να έλεγα καλημέρα σας.
Ο Άρης δεν τα κατάφερε χθες με τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι, αυτό είναι, είναι αυτό το είπε ο Σιμπομπής. Δεν αυτό. Το απόγευμα που θα μιλήσω έτσι θα μιλήσω. Τώρα είναι χούλια μας. Συναυλίες λέμε το πρωί. Γιατί συναυλίες. Είπα, δεν είπα για τη συναυλία του Νταλάρα πριν. Ωραία, σε παραδέχομαι. Είπα ή δεν είπα για τη συναυλία. Μπράβο ρε παιδιά. Σας απολαμβάνω. Λοιπόν, τώρα, μήνυμα του 4. Α, πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Μην περιμένει ο πελάτης. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα. Καλή ασπρόμαυρη εβδομάδα. Γιώργος Ιταλός. Γιώργος Ιταλός, ο παδός του ΠΑΟ. Πήρα την ασπρόμαυρη εβδομάδα, ρε φίλε. Βάλε λίγο χρώμα. Τον φίλο και αδερφό Κώστα που πήρε πριν, να σε έχει καλά ο Θεός να τα λες έτσι πως τα λες. Μπράβο. Τα λες πολύ ωραία. Ναι. Και για πάρτι σου, αν ακούει ο ηχολήπτης, Iron Maiden Mother Russia, έτσι για πάρτι σου είναι μεγάλο. Άντε φυλάκια. Καλημέρα, Τινάκια. Γεια σου, Ταλό. Ωραία, πολύ ωραία. Γιώργο Ταλό, μας έστειλε ωραίο μήνυμα, αλλά δεν διαβάζεται. Ναι, πώς θα διαβάζεται. Λέει, γεια σας, είμαι η Μαρία και γουστάρω να βλέπω μπάλα και να πίνω μπύρες. Μαρία, θα μας δείξει. Βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μήνυμα του 494. Είναι ο Γιάννης, ο You Will Never Go Alone, ο παδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Αφού λοιπόν Πάνος έπαιξε στο Strange Color Black and White των τεράστιων Μαντρουγάδα, παίξε και το Sit Down των αγαπημένων του Ασλαμί James και τραγούδα Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Running Down the Wind. Σαλάχ, the Egyptian King. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, αυτά της τελευταίας πενταετίας, Southampton Liverpool, που αν υπάρχει εισαγγελέας στην Αγγλία, πρέπει να επέμβει άμεσα, δεν τα έχετε βαρεθεί. Ότι... Τους έχεις δώσει. Αυτά που έκανες με τη West Brom και τον Mark Hughes για αυτούς εδώ και τους έχεις δώσει. 280 εκατομμύρια. Μαθιάνε τον ποπό. Τα τελευταία 7 χρόνια. Και τους κερδίζουμε στο γήπεδο. Hey, με όλους η Southampton παίζει μπάλα, με εσένα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι να κάνουμε. Και το Avavation, ξέρεις που φαίνεται. Άντε για πες, θα μάθουμε. Η Southampton κάνει το 1-0. Ναι. Και όσοι το είδες, δες το. Ταξιδεύει η μπάλα μία ώρα, μία μέρα. Ταξιδεύει η μπάλα μία μέρα και ο Φαντάικ με τον πίσω αμυντικό μένουν ακίνητοι, σχηματίζουν κενό ανάμεσά τους περίπου 15 μέτρα και σηκώνονται και οι δύο μαζί σε λάθος timing. Ακούστε ρε παιδιά τι βρήκε να πει για την Αγγλία. Αρκεί να κατατροπώσει τη Λίβερπουλ, κατάλαβες. Αρκεί να πικάρει τον οπαδό της Λίβερπουλ. Δες το. Αρκεί να πονέσει και να δηλητηριάσει την ψυχή των οπαδών της Λίβερπουλ. Τόσο ελεηνό ψυχή. Κλείσε το χαλί. Κλείσε το χαλί. Θέμα για κιόση. Ναι. Βλέπω χθες Ξάνθη ΑΕΚ. Περιγράφει ο Πάνος Μπλέτσος. Ναι. Πάνο, σε έχω ημνήσει από αυτό το μικρόφωνο περίπου 125 φορές. Ναι, ο Τσαλτίδης είναι εδώ πέρα. Βέβαια, ο Πάνος, ο Παπαδόπουλος είναι εδώ πέρα. Επειδή θα πάμε στην ΕΡΤ το βράδυ θα πει κακία τώρα. Τι. Καθόλου. Όχι, όχι. Μπλέτσο, θα σε κράξω. Δεν μου είσαι το καφτατζόγλιο. Πώς σκοράρει η Ξάνθη. Χρήστο το είδες. Σκοράρει σε ανύποπτη στιγμή. Αλλά δεν το λέει ο Μπλέτσος. Ενώ ο Σταμπουλής το είπε. Σέντρα από τα αριστερά. Ποιος. Ο Κασάδο. Κεφαλιά. Ποιος το βάλε. Όχι ο Αλμέιδα. Ο Κάστρο. Ο Ματίας Κάστρο. Ακριβώς το ίδιο. Από τον ΠΑΟΚ. Ρε Μπλέτσο. Δεν λες. Σκοράρει η Ξάνθη. Σε ανύποπτη στιγμή. Τα λες τον Μπλέτσο, τα ακούσω στα μπουλής, μάλιστα. Συγγνώμη, στον Τάσο θα πάμε το βράδυ. Είναι που δεν κάνει κακό. Συγγνώμη, πες στον Τάσο, ο Ασλαμάς, σίγουρα το είπανε, αν δεν άκουγε, σίγουρα. Τι έχει πει, το είδε στο ΠΑΟΚ, Ξάνθη ΠΑΟΚ, περιγραφή Τάσο στα μπουλή. Όχι. Το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Το είχαμε θέμα, εσύ, κοίταζε. Κάνει σέντρα ο Κασάδο τα αριστερά, σηκώνει το Αλμέιδα στον Θεό, καρφωτική φαλιά γκολ, μειώνει 1-2. Στα μπουλή. Η Ξάνθη σκοράρει σε μια ανύποπτη στιγμή. Δηλαδή, πες τον Δελιζήση και τον Ρόουζ, όταν οι αντίπαλοι πάνε να κάνουν σέντρα, να φεύγουν από την άμυνα. Γιατί η στιγμή είναι ανύποπτη. Δεν είναι κάτι που μυρίζει γκολ. Έλα, Batman μήνυμα, διάβαστο. Τώρα πάμε σε. Σε έβαλε και φωτογραφία, Μάρι. Ποιο Batman, ρε, ο Batman, συγγνώμη, αυτό. Ο 007. Ναι, συγγνώμη, Παναγιώτη. Λοιπόν. Καλημέρα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλο τον κόσμο που ήρθε στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς και δεν υπήρξε ίχνος φασίστα πουθενά. Είμαστε Αλάνια, κάνουμε κουμάντο στα Βαλκάνια, ΠΑΟΚ, Αλητεία, στα... Συγγνώμη αυτό Παναγιώτη. Δεν το πιάνω. Στα πρόπους ΑΟΑΣ και η Μακεδονία. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη. Μόνο με ποδόσφαιρο παδός του ΠΑΟΚ, 007. Sorry, αυτό το... Πάνε στους Μακεδόνους αυτά και πες τα μάγκα.
το λέω εγώ. Αυτό λέω. Στον Batman, αυτό λέω, τον Παοξή. Πάνε στους Μακεδόνες, ομοιοειδεάτες και πέσουν. Α, νόμιζα κοιτάς εμένα. Αυτό ακριβώς το ίδιο ακριβώς που είπες, το σύνθημα, το τελευταίο. Τα άλλα με βαζίζα και αυτά, καλά κάνεις. Πάνε λοιπόν και πέσουν στο. Αυτό για τη Μακεδονία, πάνε πέσουν στους Μακεδόνες. Δεν χρειάζεται. Όχι σαριανό. Δεν χρειάζεται στο δικού σου. Όταν πάνε και πέσουν. Όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο, είμαστε μόνο για την ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει τα πολιτικά. Τουλάχιστον βλέπουμε όμως ο Batman εδώ δεν είναι μόνο τα για την ομάδα. Αυτά στο γήπεδο, ρε φίλε. Δεν είναι για την ομάδα ο Batman. Ο Batman άλλα λέει. Δεν κάνω ποτέ πλάκα ούτε για τον Άρη, ούτε για τον Ηρακλή, ούτε για τον Ολυμπιακό. Γιατί και ο Ολυμπιακό έχει τα ίδια θέματα, έτσι. Δεν τα γουστάρα αυτά στο γήπεδο. Κάνουμε κουμάντο στα Βαλκάνια, λέει. Το ανοίξαμε τώρα. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη και την Μακεδονία πήγαμε στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια, φίλε, είναι στο σκοτάδι. Μα πα στα Βαλκάνια. Πάνε στα Σκόπια. Και κάνει το αντίστοιχο. Να σε πω εγώ θα γίνει. Πάνε στην Τουρκία και κάνει το αντίστοιχο. Να σε πω εγώ τι θα σε κάνουν. Πάνε στη Βουλγαρία και κάνει το αντίστοιχο. Να σε πω εγώ τι θα σε κάνουν. Άρα η Ελλάδα παιδιά, είναι η μητέρα της δημοκρατίας. Παιδιά, διαγωνισμό κανείς τίποτα. Τίποτα, ρε. Τίποτα. Τίποτα. Γιώργος Λικουρόπουλος περιγράφει το Παναθηναϊκό Σάρις. Που λέει για το πέναλτι. Πόσες φορές χρησιμοποίησε το επίθετο άχαρος σε δύο γέννη και στη θηλυκή του εκδοχή. Στο πρώτο ημίχρονο. Για να περιγράψει την ατμόσφαιρα. Σου άρεσε. Για να περιγράψει την ατμόσφαιρα. Έως και πέντε φορές. Ή πάνω από πέντε φορές. Σε βοηθάμε κιόλας. Γιατί μπορεί να μην το είδες. Ή πέθασε, φαντάσου. Έως πέντε φορές ή πάνω από πέντε φορές. Αν δεν το ξέρεις αυτό, σε ποιον Έλληνα θα βγάλουν τώρα μέσα στο επόμενο δίωρο ανακοίνωση ευχαριστήρια η Μαντουργάδα για το απίστευτο πλήθος που μάζεψε να δώσει την πατρίδα μας. Για το. Απίστευτο πλήθος. 8.500. Για τον Μάριο Σλαμί. Ήμουνα φίλε, θα έχω να το λέω. Και στα τρία sold out, παλατάκι ήμουνα μέσα. Στε διάλογο. Ηρακλή βόλεϊ ευρωπαϊκό. Παλατάκι είναι. Συναυλία Prodigy. Και συναυλία προχθές Μαντουργάδα. Και στα τρία ήμουνα μέσα. 8.500 κόσμο στο μέσα. Στο Google Maps, άμα βάλεις ναι. Παλατάκι πάει. Άμα δεν ξέρω. Τι πάει, τι βγάζει εκεί για πέρα. Κρατικό Πηλέας. Α, έτσι πας εκεί. Ναι, το... Πάτα κρατικό Πηλέας να πας. Φίλε, αυτό με τη χειρονομία αυτή, αυτό εδώ. Εδώ δάχτυλα μα σηκώνει ο άλλο συνέχεια. Αν το... Κάθε μέρα δάχτυλα μα σηκώνει. Όταν τη φάει την κλωτσιά όμω εκεί. Θα τη φάω κάποια στιγμή, ρε φίλε. Άσε με να το χαρώ, ρε φίλε, φέτο. Μπορεί του χρόνου τέταρτο. Του μπορεί του παραχρόνου να φύγει να το πιάσουν οι Αμερικάνοι το τσαβίδι που στον ψάχνουν και δεν το βρίσκουν και να φύγει κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε. Θα έρθουν και τα πέντε χρόνια ξανά. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Άσε με να το χαρώ. Πάρε τώρα την ανάσα σου εσύ για την Κυριακή στον ποινιό. Έτσι να είστε πάνω από την επιφάνεια του νερού. Συγγνώμη να σε πω κάτι. Ναι. Τρία δευτερόλεπτα θα πνιγούμε. Έτσι, έτσι. Κάνα λεπτό δεν μπορεί να το κάνει τουλάχιστον. Δεν μπορώ, φίλε, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω να πάρω ανάσα και να πάω και πώς στο βυθό. Όχι, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια πάω... που το είχε δει, ναι. Πνιγώσει. Θέλω να πάρω ανάσα και να πάω και στο βυθό. Εστιατόριο θαλασσινό βυθό. Αγνώστη στρατιώτη 36 στην Πολύχνη. Ναι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-66-2376 με 4 ευρουλάκια, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Ωραία. Όλη μαγεία και φρεσκάδα στο πιάτο τη καθημερινά και από Δευτέρα Παρασκευή, δηλαδή από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, όλα τα μεγάλα ψάρια με εκτοσάρα 30%. Κοίταξε. Οι χολύπτες στην Ελλάδα έχουν δει πολύ άλλους, να ξέρεις. Φωνολίτες τους λένε. Α, μήνυμα. Παλιά έβαζες διάκια και η μουσική της ευγής του. Μήνυμα Παοκτσί, ναι. Θαλαμοφύλακα. Μας κουνάν το δάχτυλο αυτοί που είναι οι περισσότεροι, όπως λένε στην πόλη, αλλά δεν βγήκαν οργανωμένοι να κάνουν πορεία για το Μακεδονικό. Μάλλον πέρασε η γραμμή του Κυριάκου να κάτσουν φρόνημα, να ξεπουλήσουν το σκρά για μία έξοδο στην Ευρώπη. Γνωστή βέβαια και ως έξοδο στην Ευρώπη της Δοϊράνης. Φθηνό νομίζω χτύπημα για τον Άρη, τον Θαλαμοφύλακα. Είναι χτύπημα. Για κάνεις. Για κάνεις. Διάλειμμα. Για κάνεις. Για κάνεις. Διάλειμμα. Σε ειρωνεύετε τώρα. Όχι ρε φίλε, το μήνυμα σχολιάζω. Για κάνεις. Νομίζω ότι με το ύφος του και μόνο Τσαλτίδης απαξιεί να απαντήσει. Δευτέρα δεν θα σας κάνω εδώ. Στον απαντά του πάνω του Θαλαμοφύλακα. Είναι που δεν ασχολούνται μαζί μας. Ναι. Είναι ο Ολυμπιακός συνέχθρος. Εγώ ακούω στα στιγμιότυπα μάλλον που είδα είναι και τον Πάοκ. Αντιλαμβάνομαι. Τι έγινε ρε παιδιά. Τόσο μίσος με τον Πάοκ ρε παιδιά. Για να υιοθετήσω την έκφραση του φίλου μου του Κώστα, ναι. Μάλλον έχουν σύνδρομο στο Χόλμης. Α, δεν νομίζουμε. Σύνδρομο στο Χόλμης. Χρόνια και χρόνια. Βιασμός. Τι. Εσύ πρώτο μάτσο στο Old Trafford παίζεται. Εγώ νομίζω Βαρκελόνη ήταν. Αλλά τελικά ήταν Old Trafford. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά, επιστροφή στούντιο για την Τρόικα, ενωμένη, δυνατή, ισχυρή. Περιμένει ήδη μια γραμμή 2310-287-888 από κινητό το ίδιο, με 6945 μπροστά. Πάμε στον πελάτη, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ, καλή εβδομάδα, όνομα και ομάδα.
Λοιπόν, με λένε Γιώργο, είμαι ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργα ρε παλικάρι μου. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να απαντήσω λίγο στο Χρύσανθο. Ναι. Δεν ξέρω, είναι εκεί πέρα. Εδώ είναι Χρύσανθο, βάλτε τα ακουστικά σου. Ο Γιώργος είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, θέλει να απαντήσει. Το σ' ακούει, σ' ακούει. Σ' ακούει. Λοιπόν, επειδή είπε κάτι για κάποιο συγκεκριμένο σύνδεσμο, απάντησε σε κάποιον φίλο που είπε για την Καλαμαριά... Για την παπάνε πέσω στους Μακεδόνες. Ναι, ο μηδέν περίμενε. Λοιπόν, περίμενε λίγο να σου πω, Χρύσανθε, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και επειδή δεν γνωρίζεις, θέλω να σου πω κάτι. Ναι, τι. Λοιπόν, υπάρχει μια φασιστική γκρούπα, απευθύνομαι και στον Ασλαμά, η οποία έχει εισβάλει σε δύο συνδέσμους του ΠΑΟΚ και προσπαθούν να σπείρουν δηλητήριο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Αυτά είναι δικά σας. Εσύ δεν γνωρίζεις. Άσε να το πω. Άσε να το πω. Γιατί δεν γνωρίζεις. Τι το λες εμένα. Πες τον Παπαδόπουλο που είναι ο ομοιοδιάτης. Εντάξει τον Παπαδόπουλο. Όχι. Πετάχτηκες, είπες κάτι εσύ που δεν γνωρίζεις. Τι να γνωρίζεις. Χρειάζεται. Με μισό λεπτό. Χρειάζεται να γνωρίζω όταν λέει ο άλλος ότι για τη Μακεδονία κάτι. Φίλε, τι με νοιάζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν είναι για Μακεδονία, ρε φίλε. Άφησε με να μιλήσω. Γιατί δεν σ' άφησα. Γιατί δεν σ' άφησα. Με απάντησε αυτό που σου λέω όμως. Τι με νοιάζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Τι με νοιάζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης όταν υπάρχει Μακεδονία στη μέση. Πώς δεν σ' αφήνω, ρε φίλε, εσύ δεν το είπες αυτό που είπες. Όχι, περίμενε, δεν ολοκλήρωσα. Είναι σημαντικό αυτό που θα σου πω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Που δεν πήγε χθες στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο στο οποίο υπήρχαν το πολύ 100 άτομα. Έτσι. Και ξέρει ο κόσμος του ΠΑΟΚ γιατί δεν πήγε. Πες τα ρε φίλε, πες τα, γιατί αν μιλήσω εγώ. Αφού τα λέτε και συμφωνείτε μεταξύ, τι τα λέτε σε μένα ρε παιδιά. Μπράβο ναι, σας που πήγατε. Εντάξει Χρυσανθέ, απλά εσύ παρενέβησε, είπες κάτι που δεν γίνεται να πούμε πολλά πράγματα στον αέρα για συγκεκριμένο σύνδεσμο. Άσο καλύτερα, μην το λες καθόλου. Γιατί δεν τα λέτε, δηλαδή κρύβετε κάτι. Φίλε, τώρα το να γίνει. Δηλαδή τα δικά σας, δώσε λίγο τα δικά σας λοιπόν να τα κρύβουμε, αλλά άμα ήταν σύνδεσμος του Άρη, θα βγαίνατε να τα λέτε όλοι στα ραδιόφωνα και να τα γράφετε. Δεν θέλω να πάμε εκεί που θες. Μα εσύ πήρες τηλέφωνο, εγώ δεν πήγα πουθενά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό εδώ πέρα το θέμα. Ελύστε το. Υπάρχει πρόβλημα. Άμα υπάρχει πρόβλημα, ελύστε το. Ωραία, εντάξει, άφησε με να το πω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κόσμο του ΠΑΟΚ που δεν ασχολήθηκε με τους συγκεκριμένους. Πάντως το θέμα, εσύ το αναδεικνύεις τώρα. Και με τους συγκεκριμένους. Άφησε με λίγο να το πω. Ναι, και με τους συγκεκριμένους τύπους που οργάνωσαν το συλλαλητήριο. Και συγχαρητήρια στα παιδιά που βρέθηκαν στην Καλαμαριά στην αντιφασιστική που έγινε χθες το μεσημέρι την Κυριακή. Αυτό γιατί έγινε. Τι ήταν αυτό χθες. Δεν υπάρχει. Αυτός, δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΞης και φασίστας. Απαγορεύεται. Μάλιστα. Να μην μπλέκουμε πολιτικά όμως, παιδιά. Εδώ η εκπομπή δεν είναι πολιτική. Ας τα αφήσουμε απ' έξω. Ό,τι θέλετε να λύσετε, αυτά λύστε μεταξύ σας. Τι θέλετε να ρωτήσουμε. Ας αφήσουμε τα πολιτικά. Φασίστες, αντιφασίστες, κομμουνιστές, χρυσαυγίτες κτλ. Άμα θέλετε, πάτε τα αλλού, όχι εδώ. Εντάξει, θες να το τσουβαλιάσεις εσύ, αλλά δεν είναι έτσι, φίλε. Εγώ δεν είπα τίποτα, ρε φίλε. Τι να τσουβαλιάσω. Άσε, μην τα τσουβαλιάζεις τώρα για να ξεπλύνουμε τους φασίστες. Πλάκα κάνεις τώρα. Εσύ βγήκες εδώ κάνεις θέμα. Αυτά ήθελα να πω. Μπράβο, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Μας γεια σου Τζόρτζ. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου κύριε Βασίλη. Όταν ακούτε φωνές λογικής. Ναι, καλημέρα κύριε Βασίλη, παντός Ηρακλέους. Πάμε κύριε Βασίλη. Εύχομαι το καλύτερο για εσάς, τους συντελεστάς, τους σταθμού και τους ακροτές μας. Να είστε καλά. Πάμε κύριε Βασίλη. Κατά πρώτον, αγαπητέ μου Μάριε. Ναι. Ανέφερες ότι την ακολουθία του νυπτήρου θα την παρακολουθήσει μέσα στο ιερό σε τηλεόραση. Τη Μεγάλη Τετάρτη θα το δω μέσα στο ιερό, μπράβο, και θα έχω μικρή τηλεοραστή στα δεξιά. Σε ένα χώρο διαμορφωμένο ειδικά. Είναι σαν δωματιάκι δεξιά από το ιερό, όπως μπαίνουμε στον Άγιο Ελευθέριο. Άρα όχι στο ιερό. Είναι δίπλα στο ιερό, τέλος πάντων. Άλλο το ιερό, Μάρια, άλλο δίπλα στο ιερό. Ναι, τέλος πάντων, ωραία. Είναι εσωτερικός χώρος του ιερού. Σαν υποχώρος του ιερού. Ναι. Δεν είναι στην Αγία Τράπεζα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν είναι στην Αγία Τράπεζα εκεί που έχει την καβάτζα, είναι αλλού. Ναι. Ορθόν μέχρι εδώ. Ορθόν. Γιατί το φάνηκε το αγαπητή μου του Χρήστο το παράξενο το μήνυμα από την Καλαμαριά. Δεν μου φάνηκε παράξενο. Δεν είπε παράξενο. Αυτή τη στιγμή, αγαπητέ μου Χρήστο, η διαμορφωμένη πολιτική στα Βαλκάνια έγινε από δύο λόγους. Ο ένας ήταν οι κομιταζίδες του βουλγαρικού επεκτατισμού. Με το παιδομάζωμα και το δεύτερο από τους γενιτσάρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Είναι εντελώς λογικά αυτά τα οποία στέλνουν αυτοί, διότι έτσι μεγαλώσανε. Δηλαδή εξάλλου και για αυτά πολεμάνε. Οι γενίτσαροι ποιοι είναι, αυτά υπογράψανε. Οι σημερινοί διεθνιστές είναι οι γενίτσαροι. Ποιο, τι. Γιατί δεν είναι οι περισσότεροι. Πάμε να μπλέξουμε τώρα. Οι ρίζες είναι εκεί, στους γενίτσαρους. Οι περισσότεροι. Καλά, κοιτάξτε, η πολιτική ιστορία όμως έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Για μπορούμε να μιλήσουμε για τον Πάο και τον Άρη, γιατί η εκπομπή μας δεν είναι τέτοια για να περνάνε διάφοροι μηνύματα. Τα θέματα αυτά ο Χρήστοδος έχει απόλυτο δίκιο. Δεν έχει ούτε μία σχέση αν κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε μία εκπομπή αθλητική και να μπερδεύει συστήματα. Διότι στο σύστημα του φασισμού που ανέφερε ο αγαπητός μας ακροατής είναι και ο κομμουνισμός. Αγωγή πολίτων, ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και όσα θύματα είχε ο φασισμός και ο ναζισμός, άλλα τόσα είχε η Σοβιετία. Θυμάστε στην Γκλάσνοστ και στη Διαφάνεια την τελευταία ομιλία του Γκορμπατσόφ στην Άνω Δούμα. Να είστε καλά. Εάν σήμερα ζούσε ο Στάλιν, για τα 70 εκατομμύρια νεκρών, 70 χρόνια, 70 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Θα τον περνούσα στο οδηγείο. Έτσι. Ωραία, κύριε Βασίλη. Επειδή πλησιάζουν και εκλογές. Επόμενη γραμμή. Επειδή πλησιάζουν και εκλογές, αφήστε απ' έξω φασίστες από τη μια και την άλλη πλευρά, διεθνιστές, βαλκανιολνίκες, ιερούς λόχους. Ήρθαμε, σας κάναμε, σας δίραμε. Αφήστε τα απ' έξω την εκπομπή. Έτσι. Δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Έτσι, δεν θέλουμε τέτοια μηνύματα. Γιατί ο καθένας τα λέει αυτά τώρα. Ο ένας τα λέει: εγώ πήγα και έδινα τους φασίστες. Θα πηγαίνει ο άλλος. Εγώ ήρθα και έκανα τους αριστερό τέτοιους. Εντάξει, πάμε να πάμε. Κόφτε το συγκεκριμένο κομμάτι. Περιμένουν δύο. Πάμε, καλημέρα. Δύο περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που σε ρίξατε. Αντώνης Πάοκ. Αντώνης Πάοκ. Καλημέρα, Αντώνη. Στη συνέχεια του παιδιού που μίλησε στον Χρήσανθο, θέλω να πω τον Χρήσανθο ότι και στους κόλπους του ομάδων του Άρη υπάρχουν θέματα. Τα γνωρίζεις. Και ποδόσφαιρο και πολιτική είναι δύο πράγματα αλληλένδετα. Ναι. Και κακός. Θέλω να πω, δεν μπορείς να τα αποκλείσεις και να μην αφήσεις να μιλάς με τον άλλον. Εσύ γνωρίζεις ότι υπάρχουν πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι διαφωνούν με την αδερφοποίηση με τις υπηρεσίες. Άμα θέλετε να τα πείτε, πείτε το. Τι είπες για την αδερφοποίηση. Το γνωρίζω ότι υπάρχουν θέματα. Με τι διαφωνούν οπαδοί. Με την αδερφοποίηση με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Έχουμε κάνει το χαλάκι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Γνωρίζω ότι τα επεισόδια ΠΑΟΚ και Ηρακλή έχουν βάση κυρίως πολιτικού περιεχομένου. Όχι. Μάθε το λιγάκι. Ναι, και ποιος, περίμενε, και αυτό που λες, και αυτό που λες από πού πιστοποιείται δηλαδή. Η θύρα 4 γνωρίζει ότι παλιά με τον Παπάφη είχαν πολύ καλές σχέσεις, γιατί είχαν ίδιες πολιτικές απόψεις. Όχι. Το γνωρίζεις αυτό. Όχι. Ναι, γνωστό. Να το μάθετε λοιπόν. Γνωστό είναι αυτό. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, ανοίξαμε εμείς τέτοια κουβέντα. Είναι πράγματα που δεν γίνεται να χρήσεις αυτό να τα αφήνουμε δηλαδή. Ναι, άμα θέλετε, παιδιά, να το πάτε εκεί, πάτε το εκεί. Όχι, δεν το πάμε. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω, περίμενε μισό λεπτό, Αντώνη. Γιατί ξέρω ότι οι φανατικοί και στην μία και στην άλλη περίπτωση δεν θα είναι δίκαιοι στις κρίσεις τους. Συμφωνώ. Γι' αυτό δεν θέλω να το πάμε εκεί. Γιατί υπάρχει άκρατος φανατισμός. Άκουσε με λίγο. Άκρατος φανατισμός. Έχεις δίκιο ότι έχει μεταφερθεί και υπάρχει και πολιτικό. Ακριβώς αυτό που λες έχει γίνει και μαχαιρώνονται. Επειδή λοιπόν εγώ δεν θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ κάτι τέτοιο, λέω κόφτε το όλοι. Σε τέτοια πράγματα. Χρήστε, όταν ξεκίνησε όμως η κουβέντα για το συλλαλητήριο, προσπάθησε εγώ σου λέω να το αποφύγουμε, ρε παιδί μου, γιατί είναι τρεις. Πες τώρα τι λέει αυτός. Βρε πανηλήθιε, καλέ μου άνθρωπε Χρήσανθε. Βλέπεις τι λέει. Το ίδιο λέει είναι αντιφασίστες και φασίστες που τα τσουβαλιάζεις όλα. Η μη μαθή τύπε. Κατάλαβες γιατί φανατισμό μιλάμε. Θα βγάλεις άκρη με αυτόν τώρα. Αυτό με αυτόν τον άνθρωπο εγώ μπορώ να συζητήσω, να με ακούσει και να τον ακούσω, να κάνουμε διάλογο, να μιλήσουμε δημοκρατικά, να μιλήσουμε σαν αντιφασίστες ή μιλάει σαν φασίστας. Αυτός εδώ τώρα που με βρίζει έτσι, που πρόσεξε δεν είπα τίποτα, είπα σταματήστε και η μεν και η δε. Δεν είπα ο ένας καλός ο άλλος κακός, που να έλεγα κάτι που να ήταν αντίθετο στις απόψεις του. Απλά, Χρυσαφέ, μπορούμε να το διαχειριστούμε όχι έτσι με τη μορφή εντολής. Γιατί ακούστηκε. Δεν το διαχειρίζεσαι. Ενώ είμαι μαζί δεν σου. Δεν το διαχειρίζεσαι. Το γιατί το διαβάζεις του Batman, αυτή την μπουρδα που έγραψε, τη διαβάζεις και περνάς μήνυμα. Θα έρθει μετά ο άλλος από απέναντι, γιατί δεν διαχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι θέλουν να επιβάλλουν. Έχεις δίκιο. Ακούστηκε. Είπε, δεν βρέθηκε ούτε ένας.
Είμαι μάγκας, εγώ το έκανα. Θα βγει μετά ο ιερός λόγος, θα πει εγώ στην Καλαμαριά που είχα πάει, δεν βρέθηκε ούτε ένας από αυτούς. Και θα αρχίσουν να μαλώνουν στα ραδιόφωνα. Δεν το θέλω εγώ στις εκπομπές μου αυτό το πράγμα. Okay. Άμα θέλουν κάπου αλλού να μαλώσουν για τα πολιτικά, να πάνε να μαλώσουν. Να πάνε στο Focus. Να βγουν εκεί να μαλώσουν. Τα παίρνει το Focus. Είναι φίλε μου. Γεια σας, καλά, Αντώνη. Αντώνη, καλημέρα. Βλέπεις τη λογική του. Δύο περιμένουν, καλημέρα. Είπα, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα και είπε. Βρε πανηλήθιε. Ναι, ναι, άστο, εντάξει. Τσουβαλιάζεις, πρόσεχε. Ότι τους βάλα. Φιλέ, δεν θα αναλύσω τι είναι φασίστας και τι αντιφασίστας και όλο αυτό που κάνετε και η μεν και η δε. Κάντε ό,τι θέλετε. Απλά μην το κάνετε εδώ. Έχουμε αυτό το δικαίωμα. Να μην το κάνετε εδώ. Πάλι θα ξανάρθει αυτό. Και μετά από μία-δύο μέρες πάλι θα έρθει με κάποια άλλη, θα εμφανιστεί, θα κλιμακωθεί το πράγμα και θα πάει. Δεν είναι έτσι. Στο σταματάω τώρα το κόβω. Δεν. Εντάξει, πάμε γραμμή περίπου. Δεν λέω το κόβω. Ξέρω το πάρα. Σου λέω ότι εγώ δεν το θέλω. Και να σου πω κάτι. Θέλετε να μιλάτε εσείς μαζί τους, μιλήστε. Εγώ δεν θέλω. Γιατί. Να σου πω τώρα κάτι εδώ, Χρυσάδη. Τώρα περιμένουν παιδιά και είναι λίγο άδικο. Είναι λίγο άδικο. Πες το, είναι σημαντικό θέμα. Επειδή ζούμε στην πόλη. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα άπειρα. Και από το σπίτι μου 80 μέτρα. Μάριε. Δεν θέλω το κακό. Μεταφέρεις πάντα πράγματα που σου μεταφέρουν. Όχι. Χρυσάνθε, γίνονται πράγματα πολλά, ρε φίλε. Τι? Γίνονται πράγματα πολλά. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι ωραία. Γιατί ο καθένας θα λέει το δικό του. Κατάλαβες. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα πρέπει να πάρεις πλευρά, Παναγιώτη, μετά. Όχι, όπως όταν ξεκινάει η κουβέντα και λέτε στο συλλαλητήριο γιατί πήγατε μόνο 300 και προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις ότι πάλι το αποφύγω, πάλι το αποφύγω, πάλι το αποφύγω. Ορίστε, δεν απέχει να το αποφύγω, ρε φίλε. Σούπα εγώ. Ευχαριστώ. Παρακάτω. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε. Δύο περιμένουν, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Νταλή, ο παδός του ΠΑΟΚ, καλή εβδομάδα, Νταλή. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Θα συμφωνήσει μαζί μου, Νταλή. Είναι λογικό, λογικό Χρήσανθε να πηγαίνει η κουβέντα πολλές φορές εκεί πέρα. Όταν επανειλημμένα προσπαθούν πολύ να χρεώσουν και στις εκπομπές και του Λίμπερο, έτσι, και στα social media και με ανθρώπους που δεν αντρέπομαι, προσπαθούν να χρεώσουν στο λαό του ΠΑΟΚ το μακεδονικό. Δηλαδή, σήμερα είχα μια συζήτηση με φίλο Αριανό, ο οποίος ήταν πεισμένος, ή πιστή, έτσι. Πεπισμένος. Ότι αν ο λαός του ΠΑΟΚ, πεπισμένος, ναι, αν ο λαός του ΠΑΟΚ είχε αντιδράσει, δεν θα συνέβαινε αυτό που συνέβη. Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε, άλλο η καζούρα, άλλο να ακούγεται στα ραδιόφωνα της πόλης για να κάνω μόνο και μόνο καζούρα, έτσι, επί της ουσίας, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν επιστεύω σου, Χρήσταφε, να μιλάς για πρωτάθλημα των προσπών. Έτσι. Τον Μπουρδόν, εγώ είπα. Εγώ είπα τον Μπουρδόν. Τον Μπουρδόν είπα. Δεν είπα τον Πρεσπόν, είπα τον Μπουρδόν. Δεν είχα πει τον Πρεσπόν. Μόνο όμως, να είσαι σίγουρος όμως, ναι, ότι κάνει πολλές φορές αυτό, μια κουβέντα κάποιου που έχει ένα μικρόφωνο, να επηρεάσει πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θέλω εγώ τέτοιες κουβέντες. Γιατί άκρη και δικαιοσύνη κρίσης δεν θα υπάρξει. Γιατί ο καθένας θα πάει φανατικά στην πλευρά που θέλει. Ακριβώς. Γι' αυτό συμβουλή μου είναι να αφήσετε έξω τα μακεδονικά και τι είπα εγώ. Δεν ξέρω τι άλλο, τα επαναστατικά και τα πολιτικά από το αθλητικό ραδιόφωνο. Γιατί καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι που δεν ελέγχουν. Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε, αλλά δεν στην αντίδραση. Εγώ είπα αυτό που είπες εσύ. Αφήστε και τους μεν και τους δε. Και ο άλλος με βρίζει. Λέει τα τσουβαλιάζεις. Δηλαδή πρόσεξε. Η απέτησή του είναι και καλά κάνει το παιδί. Αυτό το πιστεύω του. Μη με βάζεις εμένα στο ίδιο τέτοιο. Για μένα πρέπει να μιλάς, για αυτόν δεν πρέπει να μιλάς. Χρήσανθε, δεν θα πρέπει να υπάρχει αναφορά πόσοι κατέβηκαν στο συλλαλητήριο, πόσοι ήταν παοξίδες, τι κάνανε οι Αριανοί. Για μένα πρέπει να φύγουν. Άμα δεν πρέπει να υπάρχει αναφορά, να μην υπάρχει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων χθες ότι έστειλε το μήνυμα ο κόσμος. Πάμε τελευταία γραμμή, γιατί. Ναι, δύο περιμένουν. Δύο περιμένουν. Για την αεράμινα του Πανετολικού, θα μου πείτε κάτι. Μια χαρά είναι ο Πανετολικός. Ήταν σε κακή μέρα. Καλημέρα, μια χαρά ο Πανετολικός. Πάμε, επόμενη γραμμή. Το κάτι άλλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Κουβαδιάρικα κόλεβα ο Ολυμπιακός. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα. Καλημέρα, Θανάση λέγομαι, Αριανός. Θανάσης, ο παδός του Άρεος. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, Θανάση. Καλή εβδομάδα, κόρη μου. Επίσης. Λοιπόν, θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το χάμο που γίνεται γύρω από αυτό το πρωτάθλημα. Οι πρωταθλητές των Πρεσπών, γιατί έτσι πρέπει να λέγονται, οι συγκυριακά πρωταθλητές, με μια Αθήνα αποδυναμωμένη, μετά από 5 χρόνια με το Σαββίδι να ρίχνει τα λεφτά, δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το χαμό που γίνεται και ότι ξαφνικά σε ένα χρόνο μέσα έχουν γίνει Μπαρτσελόνα. Και εγώ λέω τώρα, είδαν προχθές τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναθηναϊκό
να σκυλιάζει, έτσι δεν είχε σκυλιάσει ούτε με τον Ολυμπιακό όταν έπαιξε. Εναντίον του Άρεως. Εναντίον του Άρη. Σωστό. Και συγκρίνουμε αυτό το μάτς με το μάτς που είχε γίνει πριν κάνα μήνα. Δεν μπορούσε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ που τότε ο Παναθηναϊκός... Που τρώει γκολ φάουλ στο 2. Γκολ φάουλ στο 2 με μια έξοδο του Διούδη, είναι και αργανός το παιδί, κρίμα κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παίζει φιλικό. Για σένα. Να παίζει φιλικό με το με τον ΠΑΟΚ, yeah. τότε που και εγώ ήταν για βαθμούς, και να τον βλέπουμε προχθές να σκυλιάζει. Μάλιστα. Ωραία. Είπες είναι αποδυναμένη η Αθήνα, έτσι, φέτος. Έτσι, ναι, έτσι ξεκίνησε. Πέρυσι πώς ήταν η Αθήνα. Πρόπερση, αποδυναμωμένη, το 15, το 14, το 13. Το ρολό. Πάμε, έλα. Ευχαριστούμε, Θανάση μου. Γιατί έχουμε ένα λεπτό. Θανάση, να σε καλά. Μία γραμμή ακόμα. Τελευταίο. Σκέψω τα βράδια αυτά να το κοιμάσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ο Γιάννης είναι ο Παναθηναϊκός. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννης. Πες από κάτω ύπνο. Ναι. Έλα Γιάννη, ξανά. Πάμε Γιάννη, τώρα πάμε. Πάμε τώρα, ακούγεσαι, ναι. Αν ο Παναθηναϊκός τα έχανε, θα ήταν μια χαρά για τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε φιλικό. Τέλος πάντων. Θα πω κάτι άλλο γενικό. Είναι δυνατόν, ή από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, γιατί είμαι τώρα 43, να έχει υπάρξει ποτέ αθλητικό πρωτάθλημα και να μην έχουν εμπλακεί τα πολιτικά στη μέση? Όχι, πάντα εμπλέκεται. Δεν θυμάμαι ποτέ εγώ. Απλά στην προκειμένη περίπτωση είναι λίγο περισσότερο too much, γιατί εμπλέκεται ένα εθνικό θέμα στη μέση. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το εθνικό θέμα αυτό, και ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης και όλοι οι πρόεδροι, και πιο παλιά και ο Σοκράτης και ο Καπετάνιος και όλοι, εμπλεκότανε με τα πολιτικά και κάναν τις μπίνες τους υπογείως, χωρίς εθνικό θέμα, δεν θα γίνονταν τόσο μεγάλος δώρος, ρε παιδιά. Εκείνο είναι το θέμα τώρα. Σωστό. Το εθνικό θέμα είναι. Γιατί και ο Καπετάνιος θα έκανε υπογείως, και ο Σοκράτης θα έκανε υπογείως, και ο πατέρας θα έκανε υπογείως. Κανένας δεν μιλούσε. Κανένας δεν είχε έκρηξη. Αλλά ποτέ δεν θυμάμαι κανέναν από αυτούς τους μεγαλοπαράγοντες να βγει εφαρσός και να μιλήσει ανοιχτά. Και να πει για τον τάδε πολιτικό και τον τάδε πολιτικό. Καλός ή κακός, ο κύριος Σαββίδης το έκανε. Το έκανε στην πρώτη συνέντευξη εδώ. Αν δεν κάνω λάθος, μίλησε ονομαστικά για πρωθυπουργούς μελλοντικούς και για μελλοντικούς ανθρώπους παράγοντες, οι οποίοι είναι το μέλλον της Ελλάδος. Σωστά. Για να κλείσω, αυτός δεν επλάγει την πολιτική στο κομμάτι του ΠΑΟΚ. Αν δεν υπήρχε, ξαναλέω, το εθνικό θέμα, όλα θα έβαιναν καλώς με την έννοια ότι όπως όλοι τα κάναν υπογείως, θα συνέχιζε και δεν θα ενεργούσε και δεν ενοχλούσε κανέναν. Δηλαδή όταν τα κάνουμε για την πάρτι μας, είναι καλά. Όταν τα κάνουμε απέναντι, είναι άσχημα. Αυτό τώρα, δηλαδή και κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Να είσαι καλά. Ωραία. Διάβασε, Μάρια. Λοιπόν, αν θέλεις, το διαβάζω. Διάβασε, το θέλει. Νέο μήνυμα του 976, να του πω ότι δεν το έκοψε προηγούμενος ο Χρήστος. Μέχρι εκεί βγήκε το ημιμαθή, τι είπε. Λοιπόν, πάμε. Νέο μήνυμα. Στο φόκους θα είχες φίλους, βρε Χρήστανθε, πού θα είχες, με τους Βελόπουλους και κάτι τέτοιους περίεργους τύπους. Συνδέεσαι ιδεολογικά, φαίνεται. Κάποτε έβγαζες κοινωνικοπολιτικά λογίδρια. Και τώρα ξαφνικά δεν σ' αρέσουν οι πολιτικές συζητήσεις. Άρε, κουκουρούκου. Λοιπόν, πρώτον, είμαι τελείως διαφορετικά ιδεολογικά από τον Βελόπουλο και τον κάθε Βελόπουλο. Τελείως διαφορετικά. Ακριβώς το απέναντι είμαι. Ακριβώς το απέναντι. Δεν συνδέομαι καθόλου λοιπόν ιδεολογικά και θα συνεχίσω να βγάζω κοινωνικοπολιτικά λογίδρια. Είναι άλλο όμως το κοινωνικοπολιτικό λογίδριο, και αυτό είναι το ραδιόφωνο, να μιλάμε για τέτοια είδους και θέματα, και είναι διαφορετικό αυτό που κάνετε εσείς. Αυτό που κάνετε εσείς, που σκοτώνεστε έξω μεταξύ σας για τα δικά σας ιδεολογικά. Δεν θέλω να μεταφερθεί στο ραδιόφωνο. Δεν θέλω να βγείτε και να σκοτώνεστε εσείς. Αλλά αυτό που λέει είναι λίγο άτοπο. Είναι λίγο άτοπο αυτό. Είναι η άποψή μου. Άτοπη, ξεάτοπη, είναι η άποψή μου. Άλλο το πώς μεταφέρετε στον δρόμο η ιδεολογία. Δεν θέλω αυτό να μεταφερθεί στο ραδιόφωνο. Άλλο οι πρακτικές του γιατί, δρόμου. Ναι, γιατί αυτό το πρώτο του μήνυμα είναι πρακτική δρόμου. Το βρεπανηλήθιε. Αυτό... Επίσης και... το να με βαφτίζει όπως θέλει αυτός. Είναι επίσης πρακτική δρόμου. Εντάξει. Μπορούμε κάλλιστα, άμα θες, να κάνουμε μια κουβέντα, φίλε, από εδώ πέρα, για το ποιος είναι ημιμαθής ή όχι σε θέματα ιστορίας. Ποιος ξέρει τα μισά και ποιος όλα. Μπορούμε να την κάνουμε την κουβέντα. Δεν θα βγει πουθενά. Γιατί θα επιμένεις τα μισά που ξέρεις. Και θα επιμένω ενδεχομένως τα δικά μου μισά που ξέρω. Και θα βγει κάποιος άλλος μετά και θα λέει ο ένας τον άλλο φασίστα. Ο ένας τον λέει μπλε, ο άλλος τον λέει κόκκινο. Ο ένας θα λέει όχι εσύ είσαι φασίστας, θα λέει όχι εσύ είσαι φασίστας. Τον Θανάση... Όχι εγώ είμαι αντιφασίστας, όχι εγώ είμαι αντιφασίστας. Τον Θανάση μου στο χάρηκε στον Αριανό, έτσι. Ο... Σου άρεσε έτσι που τα έλεγε. Θανάση ποιος? Αριανός. Το απόλαυσες. Ο Θανάσης είναι Αριανός, αφού είναι Αριανός είναι αδερφός. Τελειώσαμε. Αυτά είναι.
Διάβασε το 69. Και εμείς είμαστε Άρης πάνω απ' όλα. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα δεξιά σας, το αριστερά σας. Άρης. Αδικήσαμε τόση ώρα τον 679, το έχει στείλει το παιδί εδώ και πάρα πολύ ώρα. Πάοκ, καλημέρα, Πάοκ, τσάκια μου. Μεγάλε Παπαδόπουλα, κλαίω γλέντα του. Γουστάρο που χασμουριέσαι και ξύνει τα φρύδια. Τα μυαλά μα πονάνε, Πάοκάρα. Δώσε και τι απαντήσει στα κουιζάκια που βάλε. Λοιπόν, καμία απάντηση σωστή. Έξι φορέ ο Γιώργο Λικουρόπουλο χαρακτήρισε άχαρη την εικόνα, άχαρη την ατμόσφαιρα. Έλεος δε Γιώργο Λικουρόπουλε. Και φυσικά η Μαντουργκάτα θα πάρει μια ανακοίνωση. Άνοιξε πέντε πράγματα. Αλλά... Για τον πάνω. Αν ήξερε γιατί αναρχοκομμουνιστή μιλάμε. Δεν είμαι αναρχοκομμουνιστής, Μάρια. Α, έτσι δεν είσαι, είμαι τον άκρο γενικά, ούτε ναι, τη μία, στη μία περίπτωση, ούτε στην άλλη. Αλλά δεν μ' αρέσει να βαφτίζει ο κόσμος. Από, πρόσεξε, από μια έκφραση που δεν είπε κάτι υπέρ του ενός ή του άλλου. Είπε, παιδιά, δεν θέλω γενικά. Όχι, με το ζόρι να είσαι μαζί μας. Ωραία. Αδικούμε εδώ και ώρα θαλαμοφύλακα. Ας μιλήσουμε για μπάλα λοιπόν. Αφού το μάτι ήταν χωρίς κόσμο, στο ΆΚΑ, ο Κόρχουτ, πού κοιτάζει το πρώτο γκολ. Ξέρω, ξέρω. Δεν σε έδωσε πέναλτι. Λες και θα το έβαζες. Παραδόξος έξυπνο για θαλαμοφύλακα. Ω, προσβολή. Παραδόξος. Ο σχολιασμός είναι βαρύς. Μάλλον το έγραψε Αριανός. Ωoooh. Του είχε πάρει το κινητό. Λοιπόν, σας αφήνω. Σήμερα πάω να χτυπήσω σουπίτσα από το πιπερόν. Στην Γεωργίου, στην Γεωργίου Παπανδρέου 25. Θα έχει ονειρικές σουπίτσες. Σήμερα ο καιρός σηκώνει σουπίτσα. Θα κάνω χειμωνιάτικος είναι. Έτσι. Μέχρι και Εθνική Αμήνη στο κέντρο. Την τηλεβεριά για το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών που πραγματικά ζωγραφίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πελάτες που πάνε και μιλάνε μόνοι τους για μας. Που λένε το ακούω που το λέω στα μας. Τους ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25. Την τηλεβεριά 2310-868-868. Από εμάς. Και τον Χρήστο Κιώση, keep on bloody rocking.